Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο να παρακολουθήσατε το τελευταίο ραντεβού Campus France του 2022 με θέμα τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία και σας που μας παρακολουθείτε διαδικτυακά στο Facebook. Λέγομαι Πατρίσια Σαβαρή, είμαι υπεύθυνη του γραφείου Campus France στο Γαλλικό Ινστιτούτο και πληροφορώ όσο μπορώ τους Έλληνες φοιτητές και τους γονείς για τις σπουδές στη Γαλλία. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Θα πάρω το λόγο πρώτα. Θα μιλήσω γενικά για την ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία. Θα τονίσουμε βέβαια περισσότερο το κύκλο Master. Θα σας πω πώς μπορείτε να βρείτε το Master που σας ενδιαφέρει, που ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλετε. Πώς θα κάνετε αίτηση, πότε, πώς θα βρείτε υποτροφίες και θα μιλήσουμε και λίγο για την φοιτητική ζωή στη Γαλλία. Θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομη για να δώσω το λόγο μετά στους συναδέλφους, παιδιά είσαστε, που μόλις ολοκληρώσανε το μεταπτυχιακό στη Γαλλία, εκτός από την Ελένη που το έχει κάνει το μεταπτυχιακό πριν λίγα χρόνια. Δύο παιδιά θα μιλήσουν εδώ από το Γαλλικό Ινστιτούτο, ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Και τρία παιδιά από το εξωτερικό, Γαλλία, θα ταξιδέψετε, θα πάτε Μπορντό, θα πάτε Μοντπελιέ. Νομίζω ότι αυτό που θα σας πούνε θα έχει μάλλον περισσότερο ενδιαφέρον από αυτά που θα σας πω εγώ. Αυτά που θα σας πω εγώ είναι γενικά πράγματα, πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ, στο site Grèce Campus France θα τα βρείτε όλα αυτά. Ενώ αυτά που θα σας πούνε τα παιδιά, που θα μοιραστούν την εμπειρία του, πώς το ζήσανε αυτό, αυτή η εμπειρία των σπουδών στη Γαλλία, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι παιδιά που πρόπερσι ήταν στη θέση σας, σκεφτόντουσαν, θα κάνω ένα μεταπτυχιακό, το που τελικά, γιατί φαντάζομαι ότι δεν σκέφτεστε μόνο τη Γαλλία. Είχανε μάλλον τους συνδυασμούς, τους δισταγμούς, τις φοβίες και τελικά αποφασίσανε να πάνε στη Γαλλία και θα μας πούνε τελικά πώς ήταν αυτή η εμπειρία. Ξεκινάω. Θα προσπαθήσω να σας πείσω να επιλέξετε τη Γαλλία για τις μεταπτυχιακές σας σπουδές και ποια επιχειρήματα θα βρω. Θα σας πω πρώτα ότι γενικά η Γαλλία είναι πολύ προσελκύτους ξένους φοιτητές και μια πρόσφατη μελέτη που έγινε δείχνει ότι το 95% των διεθνών φοιτητών που σπουδάσανε στη Γαλλία μείνανε ευχαριστημένοι και από τις σπουδές στη Γαλλία και από την ποιότητα της ζωής στη Γαλλία. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Θα σας πω ότι αν κάνετε ένα μεταπτυχιακό στη Γαλλία, δεν θα πληρώσετε δίδακτρα στο πανεπιστήμιο. Αυτό νομίζω ότι είναι σοβαρό επιχείρημα, σημαντικό βέβαια από οικονομικής πλευράς, γιατί ειδικά τώρα είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ, αλλά όχι μόνο. Με την έννοια ότι όταν η Γαλλία σας προσκαλεί για σπουδές, αυτό που κάνω σήμερα εγώ και που κάνω κάθε μέρα, το σίγουρο είναι ότι δεν σας βλέπει σαν πελάτες. Έτσι. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να βγάλετε αρκετά συμπεράσματα. Τι άλλο να σας πω, ότι θα βρείτε μια πολύ μεγάλη ποικιλία προγράμματων σπουδών. Θα βρείτε μάστερ πιο επαγγελματικά, που έχουν ένα στάζ, μια πρακτική. Θα βρείτε μάστερ πιο θεωρητικά, που έχουν μια διπλωματική ερευνητική εργασία. Θα βρείτε γαλλόφωνα μάστερ, αγγλόφωνα. Σίγουρα θα βρείτε αυτό που θέλετε. Τέλος, σκεφτείτε ότι μετά από το μάστερ υπάρχει το δοκτορά. Και ξέρετε ότι η έρευνα στη Γαλλία είναι υψηλού επίπεδου. Θα έχετε πολλές δυνατότητες, πολλές προοπτικές για έρευνα στη Γαλλία.
Ξέρετε ότι το 40% των διδακτορικών φοιτητών στη Γαλλία είναι ξένοι φοιτητές. Σας έχουμε ανάγκη. Έτσι, να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Υπάρχει μεγάλη αύξηση των διεθνών φοιτητών στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, ειδικά πέρσι. Ήταν 8% η αύξηση. Όσο αφορά τους Έλληνες φοιτητές, η αύξηση ήταν πολύ μεγαλύτερη. 11,5% αυξηθήκανε ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών στη Γαλλία. Τώρα, χωρίς να σας κουράσω, δεν θέλω να σας κάνω μάθημα, είναι όμως απαραίτητο να σας εξηγήσω τις τρεις κατηγορίες ιδρυμάτων που υπάρχουν στη Γαλλία. Όταν θα κάνετε έρευνα στο ίντερνετ για τις μεταπτυχιακές σπουδές σας, θα συναντήσετε τη λέξη «université», θα συναντήσετε τη λέξη «grande école», «école», θα συναντήσετε τη λέξη «institut» ή «école spécialisée». Αυτά μπορεί να σας φαίνονται λίγο περίπλοκα και να σας μπερδέψει. Σας τα εξηγώ πολύ απλά. Université, πανεπιστήμια, δημόσια ιδρύματα, στα οποία, όπως σας είπα, θα κάνετε ένα μεταπτυχιακό χωρίς να πληρώσετε δίδακτρα. Θα πληρώσετε μόνο την εγγραφή, που είναι περίπου 250 ευρώ το χρόνο. Grandes écoles. Τι είναι οι grandes écoles? Λοιπόν, οι grandes écoles είναι, να τα πω απλά, είναι τα πολυτεχνία. Τα πολυτεχνία στη Γαλλία, école d'ingénieur, είναι ξεχωριστά, να το πω απλά, ξεχωριστά από τα πανεπιστήμια. Είναι ένα άλλο είδος σχολής. Θα κάνετε ένα μεταπτυχιακό σε grande école. Τα 3/4 των πολυτεχνείων στη Γαλλία είναι δημόσια και 1/4 ιδιωτικό. Μέσα στην κατηγορία των grandes écoles είναι και τα business school. Τα business school είναι ιδιωτικές σχολές οικονομικών και δίκησης επιχειρήσεων. Εκεί θα πληρώσετε δίδακτρα. Προσέξτε όμως, αν θέλετε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό στα οικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων, μπορείτε να επιλέξετε το πανεπιστήμιο, δημόσιο, δωρεάν, ή το business school, ιδιωτικό, με δίδακτρα. Είναι στη δική σας επιλογή. Έτσι. Μέσα στην κατηγορία των grandes écoles είναι κάποιες σχολές, όπως η Sciences Po, που την ξέρετε όσοι ασχολούνται με τις πολιτικές επιστήμες, την ξέρουν, που είναι δημόσιο ίδρυμα, αλλά είναι μια άλλη κατηγορία, δεν είναι ακριβώς σαν τα πανεπιστήμια, και η École Normale Supérieure, ίσως που ενδιαφέρει μερικούς από εσάς. Και στην τρίτη κατηγορία, οι εξειδικευμένες σχολές και Ινστιτούτα, είναι πιο πολύ, να το πω έτσι, απλά στο τομέα της τέχνης και εφαρμοσμένες τέχνες. Άρα, άλλα, Université, École, Institut. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τα Université ενδιαφέρουν τους περισσότερους από εσάς. Πώς δομείτε η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία? Το πρώτο πτυχίο είναι η licence στα πανεπιστήμια. Licence αντιστοιχεί σε 3 χρόνια σπουδών. Είναι μια πρώτη διαφορά με την Ελλάδα. Το πρώτο πτυχίο αποκτήεται σε 3 χρόνια. Licence 1, licence 2, licence 3. Και μετά έχουμε το κύκλο Master που μας ενδιαφέρει, Master 1, Master 2. Το Master στη Γαλλία διαρκεί 2 χρόνια για τους Γάλλους. Μετά από τη licence κάνουν το Master και διαρκεί 2 χρόνια. Τώρα για σας, τι συμβαίνει με εσάς? Εσείς έχετε ένα πτυχίο που αντιστοιχεί σε 4 χρόνια σπουδών, άρα αυτό σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε αίτηση απευθείας στο Master 2, deuxième année de Master, δηλαδή 5ο έτος στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο. Προσέξτε, προσέχω και εγώ τα λόγια μου. Είπα ότι σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε αίτηση για το Master 2. Δεν σημαίνει ότι σας δέχονται αναγκαστικά. Συνήθως, όταν πρόκειται για το ίδιο τομέα σπουδών, το ίδιο αντικείμενο σπουδών, ναι, σας δέχονται στο 2ο έτος του Master. Τώρα, εγώ προσωπικά που ασχολούμαι με το αντικείμενο πολλά χρόνια και παρακολουθώ τους Έλληνες φοιτητές που κάνουν αίτηση, ξεχωρίζω από σχολή σε σχολή. Παράδειγμα, βλέπω, διαπιστώνω ότι στη νομική σχεδόν πάντα σας δέχονται στο Master 2, deuxième année de Master. Θα έλεγα ότι στη ψυχολογία δεν είναι τόσο απλό. Δεν λέω ότι δεν σας δέχονται, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό. Και γι' αυτό
σας συμβουλεύω πάντα να κάνετε κάποιες αιτήσεις για Master 2 και κάποιες αιτήσεις για Master 1, ώστε να είσαστε σίγουροι. Άμα σας δέχονται Master 2, πάρα πολύ καλά, θα κάνετε ένα χρόνο για να αποκτήσετε το Master. Αν σας δέχονται Master 1, θα κάνετε 2 χρόνια. Άλλωστε είναι πολλά παιδιά που βλέπω που εξ αρχής μου λένε εγώ θέλω να κάνω όλο το κύκλο και πάνε και κάνουν αίτηση για το Master 1. Και τρίτος κύκλος είναι ντοκτορά, 3 χρόνια σπουδών. Στις grandes écoles, είπαμε τα πολυτεχνία, έτσι, μπορείτε να κάνετε μεταπτυχιακό. Επαναλαμβάνω, τα 3/4 των πολυτεχνιών είναι δημόσια. Είναι, είπαμε, τα business school και κάποιες σχολές σαν Sciences Po ή École Normale. Στις grandes écoles μπορείτε να κάνετε γαλλόφωνο master ή αγγλόφωνο master, master of science. Και υπάρχει και το master specialisé που αντιστοιχεί στην ουσία στο 6ο έτος σπουδών. Αυτό πιο πολύ απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών σε 5ετής φοίτησης. 2 λόγια για τα μεταπτυχιακά σε business school. Ίσως πάει το μυαλό σας ότι είναι ιδιωτικές σχολές, όποιος πληρώνει μπαίνει, δεν έχει αξία. Όχι. Τονίζω, διευκρινίζω ότι πολλά μεταπτυχιακά των business school έχουν καλό, πολύ καλό επίπεδο. Έτσι. Αλλά όπως σας είπα, δεν είναι ανάγκη να πάτε σε business school. Μπορείτε να το κάνετε το master σε οικονομικά και δίκηση επιχειρήσεων και σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Εδώ έχετε τον πίνακα με τη δομή της ανώτατης εκπαίδευσης στη Γαλλία, με τα 3 επίπεδα, licence, master, doctorat. Δίπλα βλέπετε τις grandes écoles, που είναι πάντα 5 χρόνια η φοίτηση. 2 λόγια για την Campus France. Η Campus France είναι επίσημος φορέας για την πρόθεση της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης στον κόσμο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η Campus France πληροφορεί τον κόσμο για τις σπουδές στη Γαλλία. Μπροστά σας βλέπετε την γαλλική ιστοσελίδα Campus France και υπάρχει αντίστοιχη ιστοσελίδα Grèce Campus France στα ελληνικά, στα οποία θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις σπουδές στη Γαλλία στα ελληνικά. Θα βρείτε témoignages, μαρτυρίες από Έλληνες φοιτητές που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Γαλλία και μιλάνε για την εμπειρία τους. Θα βρείτε επίσης και ένα χρήσιμο εργαλείο, Catalogue des Masters, κατάλογο των Master της Campus France, ένα εργαλείο για να βρείτε το μεταπτυχιακό που θέλετε, γιατί η Γαλλία έχει ένα καλό που είναι και κακό, έχει πάρα πολλά Master. Δηλαδή, στη νομική μπορεί να έχει 500 Master, στη ψυχολογία 300, έτσι, πώς θα τα βρείτε. Αυτό το εργαλείο είναι πάρα πολύ καλό. Θα πάτε par domaine, αφήστε καλύτερα τα μοκλή, πηγαίνετε par domaine, έτσι. Εγώ θέλω να κάνω ένα μεταπτυχιακό στη ψυχολογία, οπότε επιλέγω domaine, sciences humaines et sociales. Μετά έχετε το sous-domaine, επιλέγω ψυχολογία. Και βλέπω ότι στη ψυχολογία, 108, 108 είναι πολλά για να τα κοιτάξω ένα-ένα. Έχω τη δυνατότητα να βάλω ένα φίλτρο, βάζω κλινική γιατί με ενδιαφέρει η ψυχολογική κλινική, κλινική ψυχολογία και έχω ένα αποτέλεσμα, δεν βλέπω εδώ, αλλά πρέπει να είναι περίπου 50. Μπορείτε να βάλετε και ένα δεύτερο φίλτρο, κλινική, Paris, κλινική, Lyon. Έτσι. Οπότε, ώστε να είναι όσο γίνεται πιο στοχευμένο το αποτέλεσμα. Να μην έχετε ένα αποτέλεσμα με 100 μάστερ, δεν θα έχετε την υπομονή να τα ψάξετε. Χρήσιμο εργαλείο. Και μετά, βέβαια, στο κάθε μάστερ που επιλέγετε, σας λέει ποιο πανεπιστήμιο, τα μοκλέ και βέβαια μετά όλες τις λεπτομέρειες θα τις βρείτε στο site του πανεπιστήμιου. Θα βρείτε επίσης και άλλο καταλόγ με τα program taught in English, τα αγγλόφωνα μάστερ. Είναι αρκετά, θα σας πω από τώρα για να ξέρετε, τα περισσότερα αγγλόφωνα μάστερ είναι για τους μηχανικούς, σε θετικές επιστήμες πάρα πολλά, οικονομικά, business management, πολλά,
Τώρα, ανθρωπιστικές επιστήμες, ας πούμε, δεν θα βρείτε στα αγγλικά. Η αίτηση. Η αίτηση γίνεται περίπου από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο. Κάθε πανεπιστήμιο έχει τις ημερομηνίες. Τα απαραίτητα έγγραφα είναι απολυτήριο λυκείου, αναλυτική βαθμολογία του πανεπιστημίου, πτυχίο, βιογραφικό σημείωμα και lettre de motivation. Πριν να μιλήσουμε για τη lettre de motivation, πρέπει να σας πω κάτι. Δυστυχώς όμως δεν έχω επιβεβαίωση. Υπάρχει περίπτωση, μέχρι τώρα οι αιτήσεις, κάνετε ξεχωριστή αίτηση στο κάθε πανεπιστήμιο. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια γενική πλατφόρμα από την οποία θα κάνετε μια αίτηση για όλα τα πανεπιστήμια. Δεν έχει γίνει ακόμα επιβεβαίωση. Αν συμβαίνει αυτό, σίγουρα εμείς σαν Γαλλικό Ινστιτούτο θα το ανακοινώσουμε. Από τη στιγμή που δεν έχει επιβεβαιωθεί, εγώ σας λέω ότι ισχύει μέχρι πέρσι, ξεχωριστή αίτηση στο κάθε πανεπιστήμιο. Lettre de motivation, κάτι που σας προβληματίζει συνήθως. Όχι, lettre de motivation, τι να γράψω, τι να πω. Λοιπόν, δεν είναι κάτι δύσκολο, να είναι πάρα πολύ προσωπικό και να δείξετε ότι θέλετε αυτό το μεταπτυχιακό και κανένα άλλο. Άσχετα αν εσείς έχετε κάνει άλλες 20 αιτήσεις. Έτσι. Άρα θα δείξετε ότι το έχετε μελετήσει καλά αυτό το μεταπτυχιακό. Δεν γράφετε γενικά πράγματα. Αφήστε επίσης αυτό το ατελείωτο μπλα μπλα που βλέπω πολλές φορές. Είναι όνειρο ζωής να πάω στη Γαλλία. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Έτσι. Μα το βλέπω τόσες φορές. Κατευθείαν, γιατί αυτό το μάσα, γιατί αυτή η εξειδίκευση. Τι επαγγελματικό σχέδιο έχω και σε τι αυτό το μάστερ θα με βοηθήσει να το υλοποιήσω. Δείξτε μια συνοχή, μια συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Θέλετε αυτή την εξειδίκευση. Τι έχετε κάνει μέχρι τώρα που δείχνει ότι σας ενδιαφέρει πραγματικά αυτή η εξειδίκευση. Έτσι. Και μετά τι θα κάνετε. Αυτό το μάστερ θα σας είναι χρήσιμο να κάνετε τι ακριβώς. Πάρα πολύ συγκεκριμένο, όχι πολύ μεγάλο. Βλέπω μερικές φορές 3-4 σελίδες, δεν θα το διαβάσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Επίπεδο γαλλικών. Αν είναι γαλλόφωνο το μάστερ, θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον το Β2 στα γαλλικά. Κάποια πανεπιστήμια είναι πιο απαιτητικά ή για κάποια προγράμματα σπουδών να ζητάνε το C1, ακόμα και C2, όπως το Πανεπιστήμιο Paris 2 Sorbonne, για τη νομική ζητάνε C2. Είναι σπάνιο, έτσι. Αν δεν έχετε πτυχίο, ξέρετε γαλλικά, αλλά δεν έχετε πτυχίο, μπορείτε να δώσετε κάποιο τεστ γαλλικών, όπως είναι το TCF, το TEF, που γίνονται οι εξετάσεις κάθε μήνα εδώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Δύο λόγια για τον δοκτορά. Σε περίπτωση που εσείς τελειώνετε τώρα μια σχολή με 5 χρόνια φοιτηση, το πτυχίο σας αντιστοιχεί, θεωρείται μάστερ, και σας δίνει το δικαίωμα να κάνετε δοκτορά κατευθείαν. Έτσι. Στην ιστοσελίδα Campus France θα βρείτε αυτό το annuaire des écoles doctorales που θα έχει τα πάντα. Όπως σας είπα, τελειώνοντας το Πολυτεχνείο, ένα παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε κατευθείαν δοκτορά. Βέβαια, θα μας πούνε τα παιδιά που θα μιλήσουν, κάποιοι κάνουν δοκτορά, αν ίσως είναι πιο εύκολο να κάνετε πρώτα ένα μάστερ. Θα μας τα πούνε τα παιδιά αυτά. Δύο λόγια για το προϋπολογισμό. Τι πρέπει να υπολογίσετε για να ζήσετε στη Γαλλία. Τώρα, εμείς λέμε περίπου 1.100 ευρώ στο Παρίσι, 1.800 ευρώ στην επαρχία. Μέσα υπολογίζω και το επίδομα στέγαση. Το γαλλικό κράτος δίνει στους φοιτητές ένα επίδομα στέγαση, ένα βοήθημα για το ενίκιο, εντολοσμό, που καλύπτει ένα μέρος του ενικίου σας, με κάποιο πλαφόν βέβαια, έτσι. Υπολογίζοντας αυτό, είναι αυτά τα ποσά. Βέβαια, για το Παρίσι, 1.100 μου φαίνεται πάρα πολύ λίγο. Να ξέρετε ότι τα ενίκια στο Παρίσι είναι πάρα πολύ ψηλά και να ξέρετε ότι θα αντιμετωπίσετε και δυσκολία να βρείτε σπίτι στο Παρίσι. Και όπου η ζήτηση είναι μεγάλη, οι τιμές ανεβαίνουν. Όσο αφορά τις εστίες,
Υπάρχουν στη Γαλλία δημόσιες φοιτητικές εστίες και ιδιωτικές φοιτητικές εστίες. Για τις δημόσιες εστίες μπορείτε να κάνετε αίτηση. Τώρα αυτή είναι η περσινή ημερομηνία, είναι αργά. Ήταν 8 Ιουλίου περίπου, πάντα είναι τότε. Βέβαια, στο Παρίσι ξεχάσετε τις δημόσιες εστίες, δεν θα σας δώσουν. Για τις άλλες πόλεις μπορείτε να το δοκιμάσετε. Αλλιώς θα κοιτάξετε για τις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες στο site που βλέπετε μπροστά σας. Μιας και μιλάμε για χρήματα, να μιλήσουμε για το πρόγραμμα υποτροφίων του Γαλλικού Ινστιτούτου Γαλλικής Πρεσβείας σε συνεργασία με το ΙΚΙ. Πρόγραμμα υποτροφίων για σας, για τους Έλληνες, για το επίπεδο Master 2, για το δεύτερο έτος του Master. Το 23 θα έχουμε πάρα πολλές υποτροφίες, 36 είναι πολλές. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί μάλλον από το Μάρτιο. Έτσι, όλα αυτά από το site του Γαλλικού Ινστιτούτου θα το δείτε. Υποτροφίες. Πάλι στην ιστοσελίδα Campus France θα βρείτε το annuaire de bourse, κατάλογο των υποτροφίων, και ανάλογα με την υπηκότητά σας θα σας βγάλουν ακόμα και ελληνικές υποτροφίες. Για μια πιο προσωπική συνάντηση για ένα συγκεκριμένο τομέα σπουδών, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Γίνεται η συνάντηση είτε διαζώσεις είτε online, ανάλογα με την υγειονομική κατάσταση. Και τέλος, δύο λόγια για την έκθεση για τις σπουδές στη Γαλλία που κάνουμε κάθε χρόνο. Φέτος θα έχουμε, όπως πέρσι, δύο κομμάτια. Το πρώτο θα είναι διαδικτυακά, 8 και 9 Φεβρουαρίου. Θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε με εκπροσώπους των πανεπιστημίων διαδικτυακά. Και διαζώσεις το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου εδώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο και 12 Φεβρουαρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Θεσσαλονίκη. Σε αυτό απευθύνομαι πιο πολύ σε όσους μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Ωραία. Και τελειώνω με τις χρήσιμες ιστοσελίδες. Θα έλεγα το Grèce Campus France που σας ανέφερα. Όπως είπαμε, πληροφορίες στα ελληνικά για τις σπουδές στη Γαλλία. Με το Facebook που ενημερώνεται καθημερινά. Και το τελευταίο είναι η ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Γαλλία, επίσημο site, στα γαλλικά εννοείται. Ελπίζω ότι δεν σας κούρασα, γιατί θέλω να δώσω το λόγο πολύ γρήγορα στους φοιτητές μας, πρώην φοιτητές του Μάστερ στη Γαλλία, που τώρα είναι ακόμα φοιτητές. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με τη Μαρία. Η Μαρία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μηχανικός. Έκανε μάστερ στη Γαλλία στην École Polytechnique. Μάλιστα πήρε υποτροφία, πήρε την υποτροφία του Γαλλικού Ινστιτούτου και του ΙΚΙ. Τώρα είναι στη Γερμανία, θα μας πει γιατί. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί βρίσκεται στη Γερμανία. Της δίνω το λόγο. Μαρία. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εκδήλωση. Είχα και εγώ την τιμή να ρωτήσω, όπως ανέφερε και η κυρία Σαφαρή, την υποτροφία της ελληνογαλλικής συνεργασίας για μάστερ σπουδές στη Γαλλία. Ο λόγος για τον οποίο επέλεξα τη Γαλλία είναι γιατί είναι μια χώρα με εξαιρετική κουλτούρα και ιστορία, καθώς και γιατί έχει ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως. Όπως σημείωσε και η κυρία Σαφαρή στην εισαγωγή της, έκανα το μάστερ μου στην Ecole Polytechnique. Επέλεξα το συγκεκριμένο πολυτεχνικό ίδρυμα, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά και απαιτητικά ιδρύματα στον τομέα της μηχανικής
που ουσιαστικά ήταν και ο τομέας που με ενδιέφερε από τη στιγμή που η πρώτη μου σχολή ήταν ο μηχανολόγος μηχανικός. Μέσω αυτού του μεταπτυχιακού είχα τη δυνατότητα να λάβω πολύ ψηφιστικές γνώσεις, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Πρακτικό δεδομένου ότι είχαμε την δυνατότητα να μετέχουμε σε αρκετά εργαστήρια και να διευθύνουμε τους φοιτητές μας σε ένα μεγάλο φάσμα αντικειμένου όπως αυτό της εμβιομηχανικής. Και επίσης είχαμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή και να συνδιαλεχθούμε με πολύ εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αλλά και πολύ διακεκριμένους επιστήμονες στον τομέα της εμβιομηχανικής και βιοφυσικής, που ήταν το αντικείμενο του μάστερ μου. Ένα παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω αρκετά πρόσφατο είναι στο τελευταίο συνέδριο στο οποίο μετήχαμε στο École Polytechnique ως μεταπτυχιακοί φοιτητές, στο οποίο ο coordinator του προγράμματός μας, ο οποίος ήταν και απόφυτος του MIT, είχε καλέσει έναν πολύ συγκεκριμένο επιστήμονα από το MIT για να μας κάνει κάποιες διαλέξεις στο κομμάτι του Biomedical Engineering. Επίσης, μέσω αυτού του μεταπτυχιακού είχα τη δυνατότητα να αποκτήσω εξαιρετικές επιστημονικές γνωριμίες, να κάνω φίλους, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και να εξασκήσω αρκετά την γαλλική γλώσσα, διότι είχα κάποιο πτυχίο εκμάθησης της γαλλικής, όμως μέσω του μεταπτυχιακού μπόρεσα να μιλήσω τα γαλλικά τόσο στην κοινωνική ζωή, όσο και σε επιστημονικό επίπεδο, καθότι μία από τις διαλέξεις που έλαβα εκείνη της κυταρικής μηχανικής έγινε στα γαλλικά σε όλο το εξάμεινο. Ουσιαστικά, όπως είπε η κυρία Σαβάρη, τώρα κάνω το διδακτορικό μου, συνεχίζοντας πάλι στο κομμάτι της βιοφυσικής, στο Aachen της Γερμανίας, στο RWTH, και ο λόγος για τον οποίο πρακτικά έφυγα από το École Polytechnique και πήγα στο Aachen ήταν λόγω της σύνδεσης των πανεπιστημίων και ουσιαστικά, ουσιαστικά προτάθηκε από τον σύμβουλο καθηγητή μου στο École Polytechnique και συγκεκριμένη θέση στο Aachen, η οποία είναι εξαιρετική και γι' αυτό αποφάσισα να μεταναστεύσω πάλι στη Γερμανία. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς την υποτροφία της ελληνογαλλικής συνεργασίας, θα ήταν αδύνατο να επιτευχθούν όλα αυτά, οπότε είμαι ευγνώμων για όσα μου προσέφερε αυτή η υποτροφία. Τώρα, όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετώπισα στο Παρίσι, πέραν από το απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, όπως επισήμανα και πρωτήτερα, το πιο βασικό ήταν η έβρεση σπιτιού. Αλλά και πάλι, επειδή πήρα αυτή τη συγκεκριμένη υποτροφία, το Campus France με βοήθησε και έτσι βρήκα ένα σπίτι σε δημόσια εστία, σε Κρούς, συγκεκριμένα στην Κρούς de Versailles, που ήταν αρκετά κοντά και στο Πολυτεχνείο. Όπως είπε και η κυρία Σαβάρη στο λόγο της, το Παρίσι είναι μια αρκετά ακριβή πόλη, οπότε αυτό να το έχετε υπόψη σας. Αν δηλαδή δεν είστε σε κάποια δημόσια εστία, τα ενίκια είναι πάρα πολύ υψηλά. Ωστόσο, η ζωή είναι παρόμοια με την Ελλάδα, ίσως λίγο ακριβότερη, αλλά όντας φοιτήτρια
υπήρχαν κάποιες εκπτώσεις που, από τις οποίες μπορούσα να επωφεληθώ όσον αφορά την διατροφή ή ακόμα και κινηματογράφου και άλλα. Μαρία, είναι ωραία που σε διακόπτω. Η Μαρία, ναι, είχε δωμάτιο σε δημόσια εστία στο Παρίσι, γιατί ήταν boursière. Οι δημόσιες εστίες στο Παρίσι, επειδή δεν φτάνουν για όλους, είναι μόνο για τους boursiers, για τους υπότροφους, όσοι έχουν υποτροφία. Έχοντας λάβει την υποτροφία από την Γαλλική Πρεσβεία εκεί, ήταν boursière και είχε προτεραιότητα και βρήκε δωμάτιο σε δημόσια εστία. Οπότε όταν παίρνετε τη δική μας υποτροφία, παίρνετε και ένα δεύτερο καλό. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Καλά έκανες και το τόνισες. Και είναι και επίσης πάρα πολύ ωραίο που τώρα είναι στη Γερμανία. Μα θα μου πείτε σήμερα, υποτίθεται ότι κάνουμε πρόθεση των σπουδών στη Γαλλία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δω έναν Έλληνα φοιτητή που έκανε μεταπτυχιακό στη Γαλλία και κάνει διδακτορικό στη Γερμανία. Γιατί νομίζω ότι αυτό θέλετε, να σας ανοίξουν δρόμοι. Δεν είναι αναγκαστικά να μείνετε στη Γαλλία. Πες μας, η ζωή είναι πιο ωραία στη Γαλλία ή στη Γερμανία? Θα σας πω, η ζωή, η κοινωνική ζωή, νομίζω είναι πιο ωραία στη Γαλλία. Αλλά εδώ έχουμε ουσιαστικά όσον αφορά το πανεπιστήμιο. Βασικά, εγώ εργάζομαι σε μια κλινική. Είναι πάρα πολύ εξειδικευμένα τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούμε, οπότε υπάρχουν πάρα πολύ state of the art εξοπλισμός. Α, ναι. Φαντάζομαι. Με το γαλλικό, ας πούμε, δημόσιο πανεπιστήμιο. Ωραία. Αλλά ναι, η κοινωνική ζωή είναι εννοείται. Μπράβο, αυτό ήθελα να ακούσω, δεν ήξερα τι θα πεις. Μου άρεσε που το είπες αυτό. Πολύ ωραία. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι ο λόγος για τον οποίο επέλεξα το συγκεκριμένο μέρος, εκτός από τη σύνδεση του Ecole Polytechnique με το Άχεν, είναι και γιατί μπορώ μέσα σε 2 ώρες και 20 λεπτά περίπου να πάω από το Άχεν στο Παρίσι και να δω τους φίλους μου. Πολύ ωραία. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο συνδυάζονται τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Σωστό επιχείρημα. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Τώρα, αλλάζουμε αντικείμενο σπουδών. Πάμε στη ψυχολογία, που ξέρω ότι είναι ένα αντικείμενο που σας ενδιαφέρει. Και φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε Τουλούζη. Η Ελένη, που είπαμε είναι η μόνη που δεν έκανε πέρσι μεταπτυχιακό, το έκανε πριν λίγα χρόνια, στη ψυχολογία, στη Τουλούζ. Ελένη, σου δίνουμε το λόγο. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ και ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαβαρή, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου όταν καθόμουν κι εγώ κάποτε στη θέση σας και προσπαθούσα να πάρω πληροφορίες και ήμουν πολύ αγχωμένη πώς θα γίνουν όλα αυτά και αν δεν θα μπορούσα τότε να φανταστώ ότι θα γίνουν και μετά από χρόνια θα είμαι εδώ να μοιράζομαι την εμπειρία μου. Να σας πω ότι ο λόγος που επέλεξα τη Γαλλία και όλος όταν έκανα τις αιτήσεις ήμουν ανάμεσα σε Αγγλία, Ιταλία και Γαλλία. Ανταγωνισμός μεγάλος. Ναι, αλλά αυτό που υπερίσχυσε δεν είναι απλά αυτό που ακούμε τώρα, ότι δεν έχει δίδακτρα και σίγουρα είναι ένα μεγάλο κίνητρο, ένα μεγάλο οικονομικό κίνητρο. Ήταν επίσης και ότι στον τομέα μου έβλεπα ότι ήταν πολύ αναπτυγμένη η ψυχολογία και ειδικά η παιδοψυχολογία που ήθελα εγώ. Όπως επίσης ακόμα και η διαδικασία της αίτησης θεωρώ ότι είναι κάτι που βοηθάει γιατί απαιτεί την προσωπική μας εμπλοκή. Όχι μόνο για τα πανεπιστήμια για να το δουν, αλλά για να δούμε και εμείς οι ίδιοι τι θέλουμε και είναι αυτό που είχε πει πριν η κυρία Σαβαρή, ότι δεν μας βλέπουν σαν πελάτες, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί είμαστε εκεί και διεκδικούμε κάτι που μας αρέσει και έχουμε επαφή με το αντικείμενο για να μπορέσουμε να κάνουμε όλη αυτή την αίτηση.
Το μεταπτυχιακό μου, που ήταν πάνω στην ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου, ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και όταν πήγα εκεί και το είδα και στο πανεπιστήμιο, γιατί και ακαδημαϊκά πήρα πάρα πολλές γνώσεις και κάναμε πράγματα που βλέπω ότι ακόμη και σήμερα εδώ τώρα αρχίζουν να τα κάνουν σε σχέση με ψυχομετρικά τεστ, με την ψυχολογία του παιδιού, με την ύπαρξη και την αναγκαιότητα του σχολικού ψυχολόγου. Και αυτό μου έδωσε μια δυνατότητα εξοικείωσης και ειδικά το γεγονός ότι ήταν επαγγελματικό το μάστερ, γιατί είχε και στάζ μέσα, το στάζ professionnel, το οποίο για να το για να ξεκινήσεις είναι σαν να ψάχνεις δουλειά. Σωστό. Επομένως είναι κάτι που το κάνεις τελείως μόνος σου, έχεις κάποιες κατευθυντήριες γραμμές από το πανεπιστήμιο, αλλά όσο δύσκολο και να ακούγεται και είναι μέχρι να το κάνεις, μετά αυτό το κομμάτι σου δίνει μια εμπειρία. Εμένα ήταν για παράδειγμα αυτό που με καθόρισε μετέπειτα και στην εμπειρία που μου έδωσε, γιατί ήταν μισός χρόνος 6 μήνες και πάνω σε αυτό βασιζόταν και η πτυχιακή μου εργασία, που με καθόρισε και που είπα θέλω να μείνω εδώ να δουλέψω και να βρω κάτι πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Και έτσι αργότερα μετά κάνοντας μια κανδιδατούρ σποντανέ και τον ντοσιέ μου στο Ρεκτορά, στην Ακαδημία της Τουλούζης, έχοντας κάνει το στάζ μου εκεί, μετά από λίγο καιρό μπόρεσα και ξεκίνησα και δούλευα στο Ρεκτορά σαν ψυχολόγο de l'éducation nationale, σχολική ψυχολόγος εδώ, μία περίοδο που εδώ στην Ελλάδα ήταν υποσκέψη και εκείνη τη στιγμή που ανάπτυξη να μπουν οι σχολικοί ψυχολόγοι στο σχολείο, η αναγκαιότητα, κάτι που εκεί ήταν πολύ σύνηθες και σου έδινε τη δυνατότητα να εφαρμόσεις ό,τι μάθαινες στο μεταπτυχιακό. Επομένως, ήταν αυτό το ωραίο που ό,τι είχε στη θεωρία έμπαινε στην πράξη. Και σίγουρα το τονίζω αυτό το κομμάτι, γιατί όσο δύσκολο και να είναι, σου δίνει άλλη αυτοπεποίθηση και επέρχεται και ακόμα μέσα από το στάζ η επαγγελματική ενηλικίωση. Γιατί και εγώ έχοντας σπουδάσει εδώ το πρώτο μου πτυχίο, θεωρώ ότι η ενηλικίωση ήρθε εκεί πέρα. Και έχοντας και ένα πτυχίο σε ντε στα γαλλικά, παρά το επίπεδο της γλώσσας, είναι πράγματα που τα μαθαίνεις εκεί πέρα. Οι ιδιωματισμοί, η εξοικείωση με την καθημερινότητα, η όρη, η ορολογία, η ψυχολογία είναι ένα πολύ θεωρητικό αντικείμενο. Και αυτό που σας είπε και πριν η κυρία Σαββαρή για τις αιτήσεις, και εγώ έκανα αιτήσεις σε πάρα πολλά πανεπιστήμια, όχι μόνο Master Day, αλλά και στην πρώτη χρονιά του Master. Αλλά σε πήρανε Master Day. Με πήρανε Master Day, αλλά κοιτούσα να κάνω παντού, γιατί ήθελα να μπω και έβλεπα μετά αναλόγως με τις απαντήσεις, δόξα τω Θεώ, ήμουν τυχερή, με πήραν στο πρόγραμμα που ήθελα. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι και μέσα από την εμπειρία εκεί πέρα μαθαίνεις πολλά πράγματα και όλη αυτή η τριβή που υπήρχε με το stage professionnel, μετά με τη δουλειά, θεωρώ ήταν και η καθοριστική μετά και για την επιστροφή μου στην Ελλάδα, γιατί όλη αυτή η εξάσκηση με έκανε μετά σκεπτόμενη, έχοντας ήδη 8 χρόνια στη Γαλλία, σκεπτόμενη την επιστροφή μου, να ενεργήσω όπως έκανα στη Γαλλία, με μια candidature spontanée. Και ψάχνοντας όπως έκανα τις αιτήσεις για να πάω Γαλλία, ψάχνοντας έτσι με τον ίδιο τρόπο για να γυρίσω στην Ελλάδα που μπορώ να βρω δουλειά. Πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ η περίπτωση της Ελένης, γιατί ναι, έκανε το μεταπτυχιακό και έμεινε εκεί. Στο Ρεκτορά, στη δεύτερη πρωτοβάθμια. Ναι, στην πρωτοβάθμια. Ήταν στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά, όπου εκεί πέρα, όταν ξεκινάς μετά και τη δουλειά, έχεις, υπάρχει βοήθεια, υπάρχει πλαισίωση, υπάρχει ενημέρωση.
Είπες ότι είχες κάνει το στάζ εκεί. Είχα κάνει το στάζ πάλι στην πρωτοβάθμια. Mm. Δηλαδή όλα αυτά παίζουν ρόλο, ο τρόπος που χτίζεις το προφίλ σου, όπως και όταν κάνουμε την αίτηση. Και αυτό έπαιξε ρόλο γιατί μετά στο πώς παρακολουθούσα και εγώ για να κάνω την αίτηση, τον ντοσιέ μου. Αλλά θυμάμαι ότι όταν είχα κάνει τον ντοσιέ και την κανδιδατούρα σπονταν για την Ακαδημία, δεν είναι ότι με πήραν αμέσως, αλλά κοιτάνε, μένει αυτό μετά, σε καλούν για entretien, για συνέντευξη και παίζει πολύ ρόλο το κίνητρο. Αυτό ακριβώς. Αυτό το motive νομίζω τα περιγράφει όλα. Αυτό ακριβώς. Πολύ περισσότερο ίσως και από τους βαθμούς. Πολύ περισσότερο. Και κυρίως και για τη δική μας ενεργοποίηση. Τη προσωπικότητα, το κίνητρο βεβαίως. Κανδιδατούρα σπουντανέ, δοκιμάζεις. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ ωραία που τόνισες στο στάζ για την ψυχολογία. Να το ξέρετε ότι το στάζ, ναι, πρέπει να το βρείτε εσείς. Έτσι. Δεν θα σας πούνε, παιδάκι μου πήγαινε εκεί, σε περιμένουνε. Δηλαδή, στην ουσία είναι σαν να ψάχνεις για δουλειά. Δηλαδή, κάνεις αίτηση, έχεις μια συνέντευξη. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Ειδικά στη ψυχολογία. Έτσι, αλλά όλοι βρίσκουν, τα καταφέρνετε. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτό μία από τις δυσκολίες του μεταπτυχιακού. Έτσι. Αλλά που σας ανοίγει και πολλές προοπτικές μετά για το επάγγελμά σας. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Ξέχασα να πω ότι ήσουν απόφοιτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Ναι, 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 στο αβυθύντα. Θα το πούμε και αυτό. Ευχαριστώ. Σημασία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα ξανά διαδικτυακά στην Άννα. Πάμε στο Μπορντό. Η Άννα σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βλέπετε ότι έχουμε ποικιλία στους προορισμούς στη Γαλλία, αλλά και ποικιλία από τα πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Και έκανε Master 2, θα μας πεις εσύ Άννα, ποιο Master 2, ήταν στα αγγλικά. Έτσι. Και το τι κάνεις τώρα, σου δίνουμε το λόγο. Άννα. Δεν σ' ακούμε. Ωραία. Να αφήσω τον κύριο... τον κύριο Γιάννη, ναι, και πάμε τότε στο Κωνσταντίνο, που είναι εδώ. Και θα δούμε μετά για την Άννα. Ο Κωνσταντίνος μηχανικός, ναι. Εσύ, από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, βλέπετε, Πάτρα, ναι. Και εσύ αγγλόφωνο μεταπτυχιακό, στη Γκρενόμπλ. Ακριβώς. Στο Ινστιτούτ Νασιονάλ... Στο Γιουζέα, Ινστιτούτ Γκρενόμπλ. Στο ΙΝΠ... Όχι, στο ΙΝΠ, κάνω το διδακτορικό μου. Α, το διδακτορικό, μάλιστα. Ακριβώς. Σου αφήνουμε το λόγο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Λίγο περιληπτικά στην αρχή. Εγώ είμαι λίγο διαφορετική περίπτωση δικιά μου, γιατί έκανα μεταπτυχιακό στη Γαλλία πολλά χρόνια μετά την αποφύτισή μου, σε σχέση με τις κλασικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα... Και αυτό ωραίο είναι. Ναι, ναι, το... πραγματικά. Ναι. Σκεφτόμουν πολλά χρόνια. Τελείωσα ηλεκτρολόγος μηχανικός στην Πάτρα περίπου πριν μια δεκαετία. Μάλιστα. Δούλεψες μετά. Ακριβώς δούλευα. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια, βλέποντας εδώ τις εκδηλώσεις και μαζεύοντας εμπειρίες, μπορώ να πω ότι ήμουν πολύ προετοιμασμένος για να πάω στη Γαλλία. Δηλαδή, ήταν πολύ βατό. Πολύ βατή η πορεία. Να ξέρετε ότι εκεί τα μεταπτυχιακά είναι ένας άλλος κόσμος σε σχέση με τις χρονιές. Είναι πολύ απαιτητικά, πραγματικά. Αλλά είναι κοινώς αποδεκτό ότι όλη αυτή η κούραση και η δουλειά στο τέλος αποδίδει. Σε μένα, απέδωσε για παράδειγμα, ξεκίνησα διδακτορικό. Τώρα, γιατί επέλεξα τη Γαλλία. Δεν είναι μόνο ότι δεν σε αντιμετωπίζουν σαν πελάτη στη Γαλλία, η αλήθεια είναι αυτό, αλλά σε στηρίζουν κιόλας. Δηλαδή, αρχικά εγώ είχα κάνει ένα Β2, θυμάμαι στα 10. Είχα πάρει το Β2 όταν ήμουν 16, είχα μια πρώτη επαφή με τη Γαλλία. Αλλά όταν ήμουν στο Πολυτεχνείο, πριν το 2012 περίπου, και κοίταγα όλες τις χώρες που ανέφερες κι εσύ. Ήταν τότε, 2012, ναι, ήταν τότε, ήμασταν στην καρδιά της κρίσης, τότε, της διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης, και πραγματικά έβλεπες όλες τις χώρες να βάζουν, να κόβουν, να βάζουν δίδακτρα, να αυξάνουν. Το Ηνωμένο Βασίλειο, νομίζω, είχε τριπλασιάσει σε μία βραδιά τα δίδακτρα. Ναι. Από την άλλη, η Γαλλία, δίνοντας ένα στίγμα, γι' αυτό θέλω να το πω, κράτησε την παράδοση των δωρεάν μεταπτυχιακών και όχι μόνο αυτό, και τη στήριξη προς τους φοιτητές. Οπότε, ας πούμε, τότε λόκαρα προς Γαλλία. Και σκεφτόμουν, έπιασα δουλειά μετά και σκεφτόμουν ότι αν καταφέρω να το επιτρέψουν και οι συνθήκες
επειδή ήταν και όλα ρευστά εκείνη την περίοδο, να κάνω το βήμα προς Γαλλία κάποια στιγμή. Βολιδοσκοπούσα δηλαδή, συμμετείχα εδώ στις εκδηλώσεις. Κυρία Σαββάρη, νομίζω το πρώτο μας, την πρώτη μας συνάντηση πρέπει να την κάνουμε το 2013 μάλλον. Και κοίταγα, πραγματικά. Ναι, ναι. Πολλά χρόνια πριν. Οπότε θέλω να πω ότι το 2021 έκανα τις αιτήσεις μου, έκανα 10 αιτήσεις, ευδοκίμησαν οι 5 και διάλεξα το μεταπτυχιακό που ήταν στα αγγλικά κυρίως λόγω της γλώσσας, για να αποφύγω το μεγάλο πρόβλημα με τη γλώσσα που όλοι συνήθως περιγράφουν, αλλά και για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, στο δικό μας κλάδο, είναι αρκετά δυνατό και συνδυάζει πάρα πολύ το background που έχω, το ακαδημαϊκό και το εργασιακό. Ειλικρινά θέλω να πω εδώ και να τονίσω ότι όλες τις συμβουλές που θα ακούσετε στο Ινστιτούτ και γενικά στα σεμινάρια, πραγματικά αν τις ακολουθήσετε βήμα προς βήμα και τις καταγράψετε, είναι πολύ βάτο το να καταφέρεις να πας στη Γαλλία. Εγώ ακριβώς όλα αυτά τα χρόνια εμπειρία αυτό μου έδειξε. Το πιο δύσκολο για μένα ίσως δεν ήταν πραγματικά το να καταφέρω να βρεθώ στη Γαλλία, όσο να ξεπεράσω τον ψυχολογικό σκόπελο. Να αφήσω μια πορεία τόσα χρόνια σε εταιρείες, να αφήσω πολύ πολύ αγαπημένους ανθρώπους. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό πραγματικά και ακόμα το ψυχολογικό φορτίο αυτό δεν το έχω ξεπεράσει, ακόμα με κυνηγάει. Είναι πολύ σημαντική παράμετρος, παιδιά, και το ψυχολογικό και ακόμα δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, αν ακολουθήσετε τα βήματα που λέτε, κύριε Σαββάρη, είναι πολύ βατό να πάει στη Γαλλία. Το μόνο πρόβλημα που πρέπει λίγο να σας αγχώσει είναι το σπίτι. Υπάρχει πρόβλημα στη Γαλλία με τα σπίτια, όπως υπάρχει και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στη Γαλλία είναι πολλά χρόνια που έχετε αυτό το πρόβλημα. Εγώ βρήκα σπίτι σε κολοκασιόν, μέσω πλατφόρμας. Αλλά το βρήκα 2 μέρες πριν και βρήκα στη Γαλλία, στην Grenoble Έλληνες, οι οποίοι ήταν στη Γαλλία 2-3-4 εβδομάδες και ψάχναν για σπίτι. Υπάρχει Οπότε πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το πάρετε ζεστά το θέμα του σπιτιού. Αφού φτάσετε στη Γαλλία, βρείτε σπίτι, τα βήματα, κυρία Σαββάρη, είναι αυτά που περιγράφεται ακριβώς. Ανοίγετε το RIB στην τράπεζα, γαλλικό αριθμό, κάνετε την αίτηση στο CAF κατευθείαν, χωρίς να έχετε τα δικαιολογητικά. Η γραφειοκρατία σκοτώνει στη Γαλλία, οπότε μέχρι να σας φωνάξουν για το CAF θα έχετε μαζέψει στα χαρτιά, μην αγχώνεστε. Σωστό. Θα σας ταλαιπωρήσει η γραφειοκρατία. Ακριβώς. Και μετά ξεκινάμε τη ζωή και το μεταπτυχιακό στη Γαλλία. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έκανα μεταπτυχιακό στην θεωρία συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού, ας πούμε, και πληροφορική. Ήταν πάρα πολύ ταιριαστό. Ήταν στα αγγλικά. Όλο το πλαίσιο του πανεπιστημίου και του εργαστηρίου ήταν στα αγγλικά. Και μάλιστα να πω σε αυτό το σημείο ότι είχα συμφοιτητές από την Αμερική που ήρθαν στη Γαλλία για να σπουδάσω στη Γαλλία. Από την άλλη, με το κουτσό Β2 που πήγα εγώ στη Γαλλία, βρέθηκα να μου λένε όλοι οι φοιτητές τι καλά γαλλικά που μιλάω. Λέγες καλύτερα από. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Β2. Και η καθημερινότητα ήταν αρκετά βατή. Το περιγράφω για να καταλάβετε ότι αν επιλέξει ένα γαλλικό μεταπτυχιακό, όπως λένε όλοι, είναι πολύ δύσκολη αρχή. Ενώ από την άλλη, το αγγλικό μεταπτυχιακό, που υπάρχουν πολλά στο δικό μας τομέα, και ειδικά το δικό μου είχε 15 χρόνια παράδοση, κυρία Σαββαρή. Δεν είναι σαν τα καινούργια μεταπτυχιακά. Ξεφυτρώνουν πολλά καινούργια μεταπτυχιακά στα αγγλικά στο δικό μας τομέα, που είναι κυρίως επιπληρωμή. Το δικό μου είχε πολλά χρόνια παράδοση. Και όλο ήταν πολύ προστατευμένο και το εργαστήριο. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και η ζωή καθημερινότητα με τα γαλλικά, συγγνώμη, είναι αρκετά βατή με το Β2. Τώρα για το μεταπτυχιακό. Πολλά θετικά, πολλά αρνητικά δεν μπορώ να τα πω. Ωστόσο, να επισημάνω ότι τα μεταπτυχιακά είναι πολύ, πολύ, πολύ απαιτητικά. 3,5 μήνες κυριολεκτικά χάνεις τον ύπνο σου. Από Σεπτέμβρη μέχρι Δεκέμβρη έκανα ό,τι είχα κάνει στο Πολυτεχνείο μέσα σε ένα χρόνο, έτσι ώστε τον Γενάρη να κάνουμε ένα ομαδικό project και το Φλεβάρι να ξεκινήσουμε πρακτική. Και μαζί και εξετάσεις μέχρι το Δεκέμβρη. Αν δεν το ζήσετε αυτό το μαρτύριο, δεν μπορώ να το αντιληφθείτε ειλικρινά. Ωστόσο, είναι αποδεκτό ξεκάθαρο ότι αυτή η δουλειά που ρίχνετε στο τέλος πιάνει τόπο. Εμένα το Γενάρη μου έδωσε ο καθηγητής του μεταπτυχιακού πρόταση να κάνω πρακτική μέσα στο εργαστήριο και μετά τον Ιούνιο αντίστοιχα, όταν έψαχνα τα επόμενα μου βήματα, είχα και μια πρόταση για δουλειά σχετικά εύκολα και μου ήρθε, θέλετε από τύχη, θέλετε από τις γνωριμίες που είχα μέσα στο πανεπιστήμιο, μου ήρθε μια πρόταση για διδακτορικό τελευταία στιγμή κιόλας πριν τη λήξη των υποψηφιότητων για το Ecole Doctorale και έγινα δεκτός στο Ecole Doctorale, το οποίο και συνέχισε. Μια μικρή παράμετρο, τελευταία, να ξέρετε ότι η Grenoble, ειδικά η Grenoble, είναι πάρα πολύ international, είναι πάρα πολύ πράσινη πόλη και αλληλέγγυα πόλη. Για να καταλάβετε, εγώ, αφού πήρα το CAF, κάνω ποδήλατο με 5 ευρώ το μήνα, νοικιάζω ποδήλατο με 5 ευρώ το μήνα και είναι γεμάτοι ποδηλατόδρομους. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ο Δήμαρχος είναι οικολόγος. Ναι, ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Είναι πάρα πολύ πράσινο, δηλαδή σε γεμίζει όλες τις εικόνες που βλέπεις.
Και τέλος, μια πολύ μικρή παράμετρος, κυρία Σαβαρή, το κόστος ζωής έχει ανέβει λόγω της ακρίβειας. Τα 800 ευρώ που επισημαίνεται εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι ακριβή πόλη. Έχουν γίνει στα 900 σίγουρα. Ναι. Αλλά για ό,τι πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί, άσχετα από την Grenoble, σε οποιαδήποτε πόλη και να πάτε, να απευθυνθείτε στο Service Social της Cruz. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ στο ραντεβού που έκανα με τον assistant εκεί πέρα, αντελήφθην και είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους, οι Γάλλοι με εμάς. Ωστόσο, έχουν διάθεση να κατανοήσουν. Μπορεί να δυσκολεύονται, αλλά έχουν διάθεση να κατανοήσουν. Εγώ, για παράδειγμα, πέρσι έτρωγα με 1 ευρώ στο ρεστοράν του Πανεπιστημίου, αντί για 3,30, επειδή είχα τη συνάντηση και με το δώσανε. Οπότε, άλλο ένα σημάδι για να καταλάβετε ότι υπάρχει αλληλεγγύη και στήριξη προς τους φοιτητές. Ανεξαρτήτως εθνικότητας πάντα, έτσι. Ναι, αυτό ισχύει. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που είπες. Πρώτα, ότι δούλευες και άφησες τη δουλειά, είναι και αυτό μια και κάτι που μπορεί να συμβεί. Ναι, δεν είναι ανάγκη το μεταπτυχιακό να γίνει αμέσως μετά από τις σπουδές. Ότι κάνεις δοκτορά, κάτι που δεν είπες, ότι ξέρω εγώ ότι νομίζω ότι τελειώσες από τους πρώτους το μεταπτυχιακό, αν δεν είναι πρώτος. Έχει σημασία το ranking, απλά να ξέρετε, εγώ δεν το ήξερα. Εγώ απλά διάβαζα και κάποια στιγμή μου είπαν ότι όταν ήταν τα κριτήρια του διδακτορικού, ναι, να ξέρεις, λέει, το ranking στη σχολή μετράει πάρα πολύ. Βέβαια, ναι. Άρα δηλαδή τα κατάφερες πάρα πολύ καλά και σου προτείνανε δοκτορά. Συμβαίνει αυτό. Το δοκτορά βέβαια είναι με πληρωμή. Κονβενσιόν, υπάρχει κονβενσιόν. Contrat doctoral. Ακριβώς. Και υπήρχε και αύξηση τα τελευταία χρόνια. Να το ξέρετε, έχει ανέβει λίγο η σύμβαση. Πολύ ωραία. Είναι μια, στην ουσία, όταν κάνεις δοκτορά με contrat doctoral, έχεις μια σύμβαση εργασίας κανονική για 3 χρόνια με ένα μισθό που σου επιτρέπει ακριβώς να ζήσεις. Έτσι. Ναι, ναι. Παρόλο που είχες μια πρόταση για δουλειά με περισσότερα χρήματα, φαντάζομαι. Ναι, αυτό συμβαίνει στη Γαλλία και έχουν πρόβλημα με τους διδακτορικούς, γιατί στη βιομηχανία μπορείς να βρεις πολύ καλούς μισθούς. Αυτό είναι. Τελειώσεις. Γι' αυτό υπάρχει έλλειψη από διδακτορικούς φοιτητές. Γιατί βρίσκουν δουλειά με πολύ ψηλό μισθό. Ναι. Γι' αυτό είναι ο λόγος που αυξήσανε κιόλας την αμοιβή του διδάκτορα τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, προτίμησε το δοκτορά. Ναι, είχα την εμπειρία από την έρευνα στη βιομηχανία τα προηγούμενα χρόνια και ήθελα να δω πραγματικά πώς είναι πολύ ωραία η έρευνα στο Πανεπιστήμιο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Άστα. Τώρα η Άννα, την ακούμε. Άννα, σε ακούμε? Ακούτε. Σ' ακούμε, ναι. Άρα να ξαναπώ ότι είστε στο Μπορντό, ότι σπούδασες βιολογία στην Κρήτη και θα μας πεις εσύ τη συνέχεια. Βεβαίως. Αρχικά ευχαριστώ και εγώ πολύ την κυρία Σαβαρή για αυτή την πρόταση να μιλήσουμε σήμερα, αυτή την πρόσκληση μάλλον. Πριν 2 χρόνια βρισκόμουν και εγώ σε αυτή τη θέση που βρίσκεσαι τώρα και παρακολούθησα ακριβώς αυτή την ημερίδα, αυτή τη μικρή συνάντηση, ούτως ώστε να πάρω πληροφορίες για το μάστερ που θα ήθελα να πραγματοποιήσω στο εξωτερικό. Αν και από την αρχή ήξερα, ήταν ένα από τα όνειρά μου, θα πω, όσο κλισέ και αν ακούγεται, να ζήσω στη Γαλλία και να σπουδάσω στη Γαλλία, από τότε που ήμουν μικρή και μάθαινα γαλλικά. Εγώ, όπως είπε η κυρία Σαβαρή, έκανα τις σπουδές μου στην Ελλάδα, στο τμήμα βιολογίας και ήθελα να προσανατολίσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές περισσότερο προς τον τομέα της αναλυτικής χημίας και γι' αυτό το λόγο έκανα ένα Master 2. Με δέχτηκαν κατευθείαν σε επίπεδο Master 2, το οποίο ήταν και διεθνές, ήταν στα αγγλικά, πάνω στην αναλυτική χημεία για φάρμακα και φυσικά προϊόντα. Γενικά, οι εμπειρίες που σας διηγηθώ κι εγώ είναι αρκετά παρόμοιες με αυτά που διηγήθηκαν ήδη τα άλλα παιδιά. Νομίζω ότι είναι κοινά αρκετά πράγματα. Αρχικά, να πω ότι κι εγώ είχα πάρει την ίδια υποτροφία του Γαλλικού Ινστιτούτου, όπως και η Μαρία. Και η υποτροφία αυτή πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Μας έδωσε πολλές παροχές, πέραν από το οικονομικό κομμάτι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις σπουδές μας στη Γαλλία, το οποίο διαφορετικά θα ήταν δύσκολο και δεν ξέρω αν θα είχα την ίδια ευκαιρία. Αλλά και από κομμάτια διατροφής, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, τρώγαμε στο φοιτητικό εστιατόριο με ένα μόνο ευρώ σαν μπουρσιέρ, σαν υπότροφη εδώ στο Μπορντό. Και φυσικά μας βοήθησαν αρκετά και από το Πανεπιστήμιο και από το Campus France για να μπορέσουμε να βρούμε σπίτι στην δημόσια φοιτητική εστία. Το πρόβλημα και στο Μπορντό είναι τεράστιο με τα σπίτια, όπως στο Παρίσι. Η ζωή στο Μπορντό είναι αρκετά ακριβή.
λέγεται και Petit Paris, μικρό Παρίσι δηλαδή, γιατί πλέον με το TGV είναι μόνο στις 2 ώρες είναι εύκολο μέσα σε 2 ώρες να φτάσει στο Παρίσι, ενώ το Παρίσι με τον Μπορντό έχουν μία απόσταση Αθήνας Θεσσαλονίκης, 500-600 χιλιόμετρα. Οπότε οι τιμές της ζωής έχουν αυξηθεί αρκετά. Όσον αφορά το μάστερ, είχα την πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό, στο τμήμα φαρμακευτικής, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα τμήματα φαρμακευτικής. Είναι, νομίζω, από τα παλαιότερα τμήματα φαρμακευτικής σε όλη την Ευρώπη και ένα και από τα πιο υψηλού επίπεδου. Το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ απαιτητικό. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο είχαμε συνέχεια παρουσιάσεις, εξετάσεις, control continue, που είναι ουσιαστικά μικρά τεστάκια κατά τη διάρκεια μαθημάτων, σαν μικρές πρόοδους ανά 2 μαθήματα. Επομένως, ο φόρτος εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλος και ταυτόχρονα είχαμε να ψάχνουμε μέσα σε όλο αυτόν τον χαμό και την τρέλα των μαθημάτων, είχαμε να ψάχνουμε και για την πρακτική μας που ξεκινούσε από Φεβρουάριο, γιατί και εμένα ήταν master professionnel, δηλαδή όλο το δεύτερο εξάμεινο ήταν αφιερωμένο σε στάση, σε πρακτική, η οποία αναγνωρίζεται και ως πτυχιακή εργασία. Οπότε επικρατούσε ένας πανικός, θα έλεγα, γενικός, πολλή δουλειά, αλλά ωραία δουλειά. Παιδεύτηκα κι εγώ για να βρω την πρακτική μου, το στάζ μου. Εγώ ήθελα να κάνω ένα στάζ το οποίο, ενώ το μεταπτυχιακό μας μας έδινε την ευκαιρία, επειδή ήταν συνδεδεμένο με το τμήμα φαρμακευτικής, να κάνουμε πτυχιακές σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε εταιρείες με καλλιτικά, με συμπληρώματα διατροφής. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερευνητική πρακτική. Ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι. Επομένως, επειδή μου άρεσε και το Μπορντό αρκετά σαν πόλη, πολύ σαν πόλη, έψαχνα πρακτικές εδώ και έκανα την πρακτική μου σε ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της Γαλλίας για τις επιστήμες του Αμπέλου και του Ίνου και έκανα την πρακτική μου πάνω στην αναλυτική χημεία για τις πολυφενόλες του κρασιού. Ασχολούμασταν σχετικά με τις ιδιότητες των μορίων αυτών. Ήθελα και εγώ να συνεχίσω. Δεν είχα αυτόν τον σκοπό από τότε που ξεκίνησα το μεταπτυχιακό και το στάζ μου. Στην αρχή σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να βρω μια δουλειά μετά το μάστερ, αλλά επειδή είδα πως μου αρέσει πολύ το περιβάλλον της έρευνας, ήθελα και εγώ να συνεχίσω με ένα διδακτορικό. Μου έγιναν προτάσεις από τον καθηγητή μου στο εργαστήριο για 2 διαφορετικά θέματα, αλλά δυστυχώς, επειδή το μάστερ μου ήταν διεθνές, αυτό ήταν, υπάρχει το πλεονέκτημα ότι ήταν διεθνές και ήταν στα αγγλικά, αλλά υπάρχει και το μειονέκτημα ότι για κάποια γραφειοκρατικά, για κάποιους λόγους, πήραμε τους βαθμούς μας αρκετά αργότερα, οπότε δεν μπορούσα να αιτηθώ στα περισσότερα πανεπιστήμια της Γαλλίας για διδακτορικό, γιατί στα περισσότερα, ειδικά πανεπιστήμια που κάνουν διδακτορικά στα γαλλικά, οι αιτήσεις λήγουν τον Ιούνιο και πρέπει να υπάρχουν και οι βαθμοί τον Ιούνιο. Εμένα, τα περισσότερα γαλλικά μάστερ μέχρι τον Ιούνιο έχουν ολοκληρωθεί, οπότε είναι έτοιμη η βαθμολογία. Το δικό μου ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και είχα τους βαθμούς μου το Σεπτέμβριο. Οπότε ο καθηγητής με κράτησε στο εργαστήριο, ώστε να δουλέψω αυτή τη χρονιά με μία πρόσβαση ορισμένου χρόνου και παράλληλα να προετοιμάζουμε το θέμα διδακτορικού που μακάρι να μπορέσουμε να το δρομολογήσουμε από το Σεπτέμβριο του 2023, να ψάξουμε χρηματοδότηση, διάφορες υποτροφίες και να φτιάξουμε το θέμα μαζί. Γενικά, δίνουν πολλές ευκαιρίες αν δουν ότι κάποιο παιδί ενδιαφέρεται πολύ για αυτό που κάνει, είναι επιμελής, είναι οργανωμένος και υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο σε βοηθάμε πολύ να ενταχθεί στην αρχή. Υπάρχει μια formation, λέγεται αυτό ουσιαστικά. Προσπαθούν να σε εντάξουν μέσα στο ερευνητικό σου θέμα και σου δίνουν όλα τα εφόδια που χρειάζεσαι στην αρχή, ώστε μετά να γίνεσαι αυτόνομος, να αποκτήσεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και να συνεχίσεις την έρευνά σου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και με βοήθησε αρκετά να χτίσω την αυτοπεποίθησή μου στην έρευνα και να αγαπήσω την έρευνα. Και τώρα δουλεύω σαν επιστήμονας κι εγώ στο ερευνητικό κέντρο εδώ. Και γενικά, τι άλλο να σας πω, η ζωή μου αρέσει πολύ στην Γαλλία. Γενικά έχω πολύ όμορφες εμπειρίες και από τον Μπορντό και από τις παρέες που γνώρισα και από την ζωή μου σαν φοιτήτρια αλλά και σαν εργαζόμενη πλέον.
Υπάρχουν πολλές παροχές για τους φοιτητές, κάτι που δεν ανέφεραν τα άλλα παιδιά, στα πανεπιστήμια, οι οποίες είναι δωρεάν. Δηλαδή, κάθε κάμπους πανεπιστημίου έχει και το δικό του γυμναστήριο και όλα αυτά τα προγράμματα, για παράδειγμα, είναι δωρεάν για τους φοιτητές. Όπως και στην Ελλάδα, απλά υπάρχουν πολύ καλές και σύγχρονες εγκαταστάσεις, υπάρχουν πολλές επιλογές. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι ξεχνάω κάτι, μπορώ να σας πω. Είναι πολύ ωραία αυτά που είπες, Άννα. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον και επιβεβαιώνει αυτό που είπε και ο Κωνσταντίνος, λέει ότι όταν βλέπουν ότι ενδιαφέρεσαι, προσπαθούν να σε κρατήσουν. Όπως καταλάβατε, η Άννα δεν μπορούσε να κάνει αίτηση για ντοκτορά, γιατί τέλος Ιουνίου δεν είχε πάρει ακόμα τους βαθμούς του μάστερ. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι καθηγητές ενδιαφέρονται για την Άννα, την κρατήσανε στο εργαστήριο. Με κανονικά όμως, δουλεύεις εκεί, παίρνεις μισθό, με ένα κοντρά, έτσι, ώστε να μπορέσει να μείνει αυτή τη χρονιά στη Γαλλία και να κάνει πια την αίτηση για το διδακτορικό. Επιβεβαιώνει ότι όταν βλέπουν ότι ενδιαφέρεσαι, πιστεύουν σε σένα και σε βοηθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και από ό,τι ξέρω, Άννα, νομίζω ότι και εσύ τελείωσες το μάστερ με τους καλύτερους βαθμούς, νομίζω. Ναι, ήμουνα η πρώτη στην κατάταξη του μάστερ μου, στις βαθμολογίες. Βλέπετε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα διδακτορικά, γιατί ζητάνε το κλασμά. Ναι. Δηλαδή, αν δεν, ειδικά για να πάρεις υποτροφία από το κράτος, δηλαδή την bourse de l'état, για αν κάποιο διδακτορικό δεν είναι χρηματοδοτούμενο, πρέπει να είσαι ανάμεσα στους δύο πρώτους για την κατάταξη. Επομένως, είναι βλέπετε δύσκολο. Ότι, όπως λέτε, ότι οι σπουδές στη Γαλλία δεν είναι κάτι το εύκολο. Ποτέ δεν έχω ακούσει τόσα χρόνια που ασχολούμαι φοιτητές να πούνε ότι οι σπουδές στη Γαλλία, το μεταπτυχιακό, ήταν παιχνίδι. Ποτέ. Πάντα τονίζονται ότι είναι κάτι απαιτητικό. Αλλά οι Έλληνες συνήθως τελειώνουν με πάρα πολύ καλό βαθμό. Είσαστε πάρα πολύ καλοί φοιτητές. Και επίσης, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά αυτό νομίζω ότι δίνει όλη την αξία της εμπειρίας. Δηλαδή, η ικανοποίηση που έχετε μετά ότι τα καταφέρατε είναι τεράστια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Και τώρα θα μιλήσει η Χριστίνα. Τώρα πάμε πιο κλασικά. ΕΚΠΑ και Παρίσι. Έτσι. Χριστίνα, τελείωσε το ΕΚΠΑ το ΦΥΠΙΨΗ και έκανε μάστερ φιλοσοφία στη Σορβόνη, Université Parisien. Σε ακούμε, Χριστίνα. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα από το Παρίσι. Εγώ θέλω να συμπληρώσω αυτά που είπαν τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί ουσιαστικά να μην σας πω πάλι τα ίδια πράγματα, πόσο όμορφη είναι η Γαλλία και πόσο καταπληκτική, ας πούμε, και απαιτητική είναι και οι σπουδές και η ζωή. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό όσοι έχουν έρθει το καταλαβαίνουν. Εγώ σκέφτηκα να εστιάσω αυτά που θα σας πω στο κομμάτι αιτήσεων, στο κομμάτι διαμονής, που πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε διάφορα προβλήματα, τα οποία άμα τα ξέρετε από νωρίς, ίσως μπορείτε να βρείτε τρόπους να τα λύσετε από νωρίς. Και το τέταρτο κομμάτι είναι πώς, ας πούμε, μπορείτε να αποκτήσετε διάφορα επιδόματα. Αναφέρθηκε και η κυρία Σαββαγή σε αυτό. Αλλά είναι πολύ βοηθητικό, γενικά η Γαλλία, να ξεκινήσουμε από αυτό. Όταν λέμε κράτος δικαίου, η Γαλλία γενικά βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι μια καταπληκτική χώρα να έρθεις. Εγώ να σας πω ότι γενικά το background μου είναι γερμανικό. Ήμουν σε ελληνογερμανικό σχολείο, έχω κάνει σπουδές, έχω κάνει εράσμους στη Γερμανία, έχω περάσει γενικά κάποιους μήνες επίσης στη Γερμανία και ξέρω περισσότερο γερμανικά από τα γαλλικά. Και τα γαλλικά μου έκανα 3 χρόνια, σκεφτείτε, στο Λύκειο, έδωσα το B2, σταμάτησα και μέσα σε ένα περίπου πεντάμινο αποφάσισα να έρθω στη Γαλλία, γιατί είχα την εμπειρία της Γερμανίας, που είναι πολύ ωραία εμπειρία, αλλά αν θέλεις να σκεφτείς και πού θα δομήσεις τη ζωή σου για να μείνεις ίσως μακροπρόθεσμα, για μένα προσωπικά, λόγω και του τρόπου με τον οποίο ζουν οι Γάλλοι, προτίμησα τη Γαλλία. Και μέχρι στιγμής δεν έχω αλλάξει γνώμη. Οπότε το κομμάτι της γλώσσας, στο δικό μου το μάστερ, γιατί εγώ έκανα ένα μάστερ 2, το πανεπιστήμιο, το Παρί 1, απαιτούσε να έχουμε C1, όχι B2. Και παράλληλα απαιτούσε επίσης να έχουμε και το λεγόμενο projet de recherche. Δηλαδή, όταν κάνεις αίτηση,
Αν θέλεις να μπεις κατευθείαν στο Master 2, πρέπει να κάνεις μία μικρή πρόταση, ερευνητική πρόταση, πάνω σε αυτό που θες να ασχοληθείς στη διπλωματική σου. Σε κάποια πανεπιστήμια σου ζητάνε να έχεις ήδη επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τον καθηγητή, ο οποίος μετά θα σε αναλάβει, το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί έρχεσαι ουρανοκατέβατος και στέλνεις ένα email και περιμένεις να σου πει ο άλλος ναι, το οποίο δεν είναι απαραίτητα αυτό που θα συμβεί. Ευτυχώς στο δικό μου πανεπιστήμιο, το κομμάτι της αίτησης αυτής, απλά το ανέβαζε στην ιστοσελίδα στην οποία, στο e-candidate, το οποίο είναι η ιστοσελίδα στην οποία κάνεις την αίτηση. Γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Και αφότου με δέχτηκαν, τότε επικοινώνησα με τους καθηγητές. Και αν δεν κάνω λάθος, ήμουν και ήδη στη Γαλλία. Οπότε μπορούσα, είχα σίγουρα κλείσει ένα ραντεβού, αλλά ήμουν ήδη εδώ δηλαδή. Δεν εξαρτώταν. Σε άλλα πανεπιστήμια, εξαρτάται ο καθηγητής, ο οποίος θα σε αναλάβει, να δώσει την επίσημη γραπτή του συμφωνία ότι σε δέχεται. Στο κομμάτι της γλώσσας, λοιπόν, εγώ προσωπικά, επειδή είχα χωθεί, γιατί φανταζόμουν ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχω και το πτυχίο στα χέρια μου, και επειδή οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό ήταν πιο νωρίς από τις εξετάσεις για το πτυχίο, ανέβασα στο σύστημα τη λεγόμενη attestation sur l'honneur. Στα ελληνικά θα λέγαμε υπεύθυνη δήλωση. Γενικά, να ξέρετε, και αυτό είναι tip, ότι εάν δεν υπάρχει κάποιο χαρτί, το οποίο σας χρειάζεται άμεσα και για κάποιο γραφειοκρατικό λόγο καθυστερεί το Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, είστε στη διαδικασία να κάνετε κάποιες εξετάσεις, όπως εγώ για παράδειγμα για τη γλώσσα, οι Γάλλοι συνήθως, δεν είναι απαραίτητο, αλλά συνήθως δέχονται υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες έχουν και νομική ισχύ, ότι δεσμεύεστε ότι αυτό το οποίο θα γράψετε την υπεύθυνη σας δήλωση θα το πάτε μετά. Δηλαδή, που έχω γράψει ότι δεσμεύομαι, θα δώσω εξετάσεις μου τώρα και θα σας φέρω το πτυχίο αφότου έρθω στην Γαλλία. Το οποίο το δεχτήκαν στη δικιά μου περίπτωση. Μετά, ευτυχώς, πέρασα εξετάσεις, αλλά να σας πω, επί του πρακτήρου δεν μου το ζήτησαν ποτέ, αλλά πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει. Δηλαδή, συνήθως τα ζητάνε. Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο ήθελα να εστιάσω είναι η διαμονή. Γιατί είπαν όλα τα παιδιά πόσο δύσκολο είναι να βρει σπίτι. Ισχύει 100%. Είναι μια πάρα πολύ ακριβή διαδικασία. Εγώ θα έλεγα ότι στον πίνακα που είδαμε με την εκτίμηση κόστους, θα έλεγα ότι είναι πιο ακριβά τα πράγματα. Και το κομμάτι που ανέφερε η κυρία Σαββαρή σχετικά με το επίδομα στέγασης, εγώ θα έλεγα από τη δικιά μου την εμπειρία ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι σε αυτό, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία δυστυχώς στη Γαλλία τραβάει πολύ αν είσαι άτυχος, όπως ήμουν εγώ. Εγώ σκεφτείτε, έκανα αίτηση για το λεγόμενο CAF το Σεπτέμβριο με το που πήγα στη Γαλλία και τα χρήματα τα πήρα συγκεντρωτικά τον Ιούλιο. Δηλαδή πήγα το Σεπτέμβριο του 2021 και τα χρήματα τα πήρα τον Ιούλιο του 2022. Επομένως, κάθε μήνα πρέπει να πληρώνω το ενοικίο μου κανονικά. Εγώ επίσης δεν έμενα σε σπίτι, αλλά μπορώ να σας πω λίγο για τη δυσκολία του πώς βρίσκει σπίτι, γιατί όταν με δεχτήκαν στο πανεπιστήμιο, ακόμα δεν μου είχαν απαντήσει τις αιστείες, επομένως ήθελα να βρω ένα plan B, σπίτι. Οπότε έκανα και όλη τη διαδικασία. Εγώ έκανα αίτηση στην Fondation Hellenique, που είναι ένα από τα σπίτια στη λεγόμενη Cité Universitaire, που είναι οι αιστείες, ας πούμε, του πανεπιστημίου, που κάθε μία εθνικότητα έχει το δικό της σπίτι. Το ελληνικό σπίτι, Fondation Hellenique, έχει μια δεύτερη διαδικασία στην οποία πρέπει να κάνεις αίτηση. Πρέπει να κοιτάξετε πάρα πολύ τις ημερομηνίες. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου τον Ιούνιο που κλείνουν οι αιτήσεις. Γιατί άμα δεν φτιάξετε το ντοσιέ και δεν το στείλετε εγκαίρως, δυστυχώς, επειδή η διαδικασία επιλογής είναι μία φορά το χρόνο, είναι πολύ πιθανό να μην έχετε ευκαιρία να περάσετε καν τη διαδικασία επιλογής. Όμως, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες αιστείες, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν ξέρω άλλες αιστείες. Αλλά το κομμάτι με τα σπίτια σημαίνει το εξής. Στη Γαλλία, η πλειοψηφία των ανθρώπων που θέλουν να νοικιάσουν κάτι, πρέπει να φτιάξουν ένα ντοσιέ. Το ντοσιέ από τι αποτελείται? Από φορολογικές δηλώσεις, από το κομμάτι, ας πούμε, τι είσαι, ποιος είσαι, τι κάνεις, άμα δουλεύεις, θέλουν το συμβόλαιο της εργασίας σου. Και θέλουν επίσης μεταξύ διαφόρων πραγμάτων και έναν Γάλλο εγγυητή. Γιατί Γάλλο εγγυητή? Γιατί άπαξ και μετακομίσεις σε ένα σπίτι και υπογράψεις ένα συμβόλαιο, τότε είναι πολύ δύσκολο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού να σε βγάλει από το σπίτι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι ιδιοκτήτες είναι λίγο, πώς να το πω, προσέχουν λιγάκι ποιον θα βάλουν και θέλουν να έχουν μια εγγύηση ότι σε περίπτωση που εσύ δεν πληρώσεις το ενοικιό σου, θα τραβήξουν τα χρήματα από τον Γάλλο εγγυητή σου. Κανονικά, επειδή η Ελλάδα είναι χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείς να έχεις έναν Ευρωπαίο εγγυητή, όμως ακριβώς επειδή
υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση και ιδίως στο Παρίσι, άμα κάτι δεν κάνει, θα πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αίτησή σας, πάμε στον επόμενο. Δεν θα σας το πω ακριβώς έτσι, αλλά επί του πρακτέου αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εγγύηση, δηλαδή πληρώνεις ένα μικρό ποσό και αυτή η ιστοσελίδα που είναι μια εταιρεία λειτουργεί ως ο εγγυητής, αλλά πάλι εξαρτάται, πάλι είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας σχετικά με το αν θα δεχτεί κάποιος να σου δώσει σπίτι. Αυτό που κάνουν πολλοί Έλληνες είναι ότι μπαίνουν σε διάφορα group, όπως για παράδειγμα στο Facebook υπάρχει ένα group που λέγεται Greek Students in Paris, που αφορά βέβαια το Παρίσι, αλλά υπάρχουν νομίζω αντίστοιχα group και για διάφορες άλλες περιοχές, που από στόμα σε στόμα λιγάκι, ο προηγούμενος Έλληνας κυρίως μπορεί να γράψει, για παράδειγμα, εγώ φεύγω από το σπίτι μου τάδε ημερομηνία και ψάχνω να βρω κάποιον άλλον να τον νοικιάσω. Επί του πρακτέου, κάπως έτσι βρίσκουν όλοι σπίτι, το οποίο τέλος πάντων είναι λίγο πιο εύκολο. Κάποια άλλα προβλήματα τα οποία θα μπορούσα να αναφέρω στο κομμάτι αυτό είναι γενικά το πόσο αργά πάνε τα πράγματα. Δηλαδή, άμα είσαι άτυχος, για να βγάλεις για να κάνεις έτσι για το CAF, για να βγάλεις τον αντίστοιχο AMCAP, δηλαδή τη Security Social σου, μπορεί να αργήσουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Όμως, όταν είσαι φοιτητής, όλα τρέχουν πιο γρήγορα. Είναι πιο εύκολο από το να έρθεις ουρανοκατέβατο στη Γαλλία. Και ένα ακόμα κομμάτι για αυτούς που ενδιαφέρονται να κάνουν διδακτορικό, είναι ότι πρέπει να κάνετε την υποστήριξή σας μέχρι το Μάιο. Υπάρχει δυνατότητα να το κάνετε και το Σεπτέμβριο. Όμως, αν θέλει κάποιος να κάνει αίτηση για το Contrat Doctoral, πρέπει να έχει τελειώσει και όπως είπαν και τα παιδιά, να έχουν πάρει τους βαθμούς και να κάνουν τις αιτήσεις τους μέχρι το Μάιο. Αυτά νομίζω εγώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Είπες πολλά πράγματα, πολύ ωραία. Λίγο να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Μίλησε για το projet de recherche. Είπε η Χριστίνα ότι το ζητάνε όταν θέλεις να μπει στο M2. Διευκρινίζω ότι δεν είναι για όλα τα μάστερ και δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια. Θα έλεγα ότι είναι λίγα τα πανεπιστήμια, λίγα τα μάστερ για τα οποία ζητάνε projet de recherche. Έτσι, είναι συνήθως σε πιο θεωρητικές σπουδές, φιλοσοφία, φιλολογία. Και ούτε σε όλα τα πανεπιστήμια, το λέω για να μην νομίζετε ότι αναγκαστικά θα πρέπει να κάνετε ένα projet de recherche. Και για τον εγγυητή που μίλησε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια αυτό πρέπει να το ξέρετε, όταν στη Γαλλία νοικιάζει σπίτι ένας φοιτητής, δηλαδή που δεν έχει εισόδημα, ζητάνε να έχει έναν εγγυητή, έναν άνθρωπο που θα πληρώσει σε περίπτωση που δεν πληρώνει ο φοιτητής. Τώρα, η απέτηση το να είναι Γάλλος φοιτητής πάλι δεν είναι πάντα, έτσι. Πάρα πολλά παιδιά πάνε και έχουν από την Ελλάδα και είναι οι γονείς που είναι εγγυητές. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπε η Χριστίνα, συμβαίνει, μπορεί να απαιτήσουν να είναι Γάλλο ή να σας πούνε, αν δεν έχετε Γάλλο εγγυητή, ότι δεν σας δίνουν το σπίτι. Όχι για αυτό το λόγο, για κάτι άλλο. Ειδικά στο Παρίσι που η ζήτηση είναι μεγάλη. Ευτυχώς από πέρσι υπάρχουν τώρα λύσεις, υπάρχουν εγγυητικές ασφαλιστικές, είτε το Guarant Me που είναι ιδιωτική ασφαλιστική, είτε το Visal που είναι δημόσια, που στην ουσία εγγυάται το κράτος για σας. Ευτυχώς τώρα τελευταία υπάρχει λύση, αλλά είναι αλήθεια ότι το θέμα του εγγυητή είναι ένα θέμα και καλό είναι να το ξέρετε. Και για το επίδομα στέγασης επίσης, ναι, αυτό που είπε, ότι τώρα τελευταία αργεί πολύ, αλλά αυτό δεν πειράζει, είναι αναγκαστικές οικονομίες, δηλαδή θα τα πάρετε τα χρήματα μαζεμένα στο τέλος. Αυτό δεν είναι κακό, έτσι θα βρείτε ένα καλό ποσό προς το τέλος. Ίσως λίγο πριν να φύγετε από τη Γαλλία, θα σας έρθει το επίδομα για 12 μήνες, καλό είναι και αυτό. Και θέλω να ρωτήσω απλώς ότι τώρα, Χριστίνα, εσύ μάλλον σκοπεύεις να κάνεις δοκτορά του χρόνου και τι κάνεις φέτος αυτή τη στιγμή που είσαι στο Παρίσι? Εγώ ακριβώς. Εγώ επειδή όταν ήρθα δυσκολευόμουν και με τη γλώσσα και δεν προλάβαινα να κάνω τα πάντα μέχρι το Μάιο, παρουσίασα την πληρωματική μου και τα πάντα το Σεπτέμβριο. Οπότε αυτό που κάνω τώρα είναι ότι γράφω την πρόταση του διδακτορικού μου που θέλω να κάνω του χρόνου. Ψάχνω να βρω καθηγητή και χρηματοδότηση, γιατί θέλω να ξεκινήσω διδακτορικό με χρηματοδότηση. Και για να είμαι εντός των deadlines, αυτό θα το ξεκινήσω από του χρόνου, αν πάνε όλα καλά. Στο μεταξύ, εγώ κάνω μια. Στο πλαίσιο του master, εγώ δεν είχα υποχρεωτική στάζ, δεν είχα υποχρεωτική πρακτική. Όμως, ακριβώς επειδή ήμουν μεταπτυχιακή, μπορούσα να κάνω. Γιατί στη Γαλλία, συνήθως, όταν λέμε στάζ, εννοούμε ότι πρέπει ο άλλος να είναι φοιτητής. Οπότε, εγώ κάνω μια πρακτική σε έναν οργανισμό και κάνω φιλοσοφική έρευνα.
Και ταυτόχρονα κάνω και babysitting, ούτως ώστε να μαζεύω ένα ποσό για να μπορώ να καλύψω και το κομμάτι της στέγασης, γιατί πλέον, επειδή ακριβώς δεν είμαι φοιτήτρια, δεν μπορώ να μείνω σε φοιτητική εστία, οπότε είμαι σε σπίτι. Και για να ζω, κάνω την πρακτική. Ωραία. Και πώς βρήκες σπίτι τώρα που δεν είσαι φοιτήτρια? Λοιπόν, εγώ ήμουνα πολύ τυχερή, γιατί στο πλαίσιο της... Εγώ η αλήθεια είναι, έψαξα αρχικά να βρω δουλειά. Και έλεγα τι θα κάνω του χρόνου, να βρω μια δουλειά. Οπότε αυτό που κάνω, εγώ κάνω babysitting part-time σε μια οικογένεια, η οποία οικογένεια της ανήκει ένα σπίτι, ευγενικάριστος, οπότε εμένα μου παρέχουν ένα σπίτι, είναι Γάλλοι, στο οποίο μένω δωρεάν. Απλά εντάξει, υποχρεούμαι να πληρώσω προφανώς τον ηλεκτρισμό μου και ό,τι ξοδέψω. Και ως αντάλλαγμα δουλεύω part-time σε αυτήν την οικογένεια ως babysitter. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε ότι πάντα υπάρχουν λύσεις. Έτσι, περιμένει τώρα για να ξεκινήσει το δοκτορά του χρόνου, μένει στο Παρίσι, κάνοντας babysitting, βρήκε και το σπίτι. Ότι όποιος θέλει, πραγματικά βρίσκει λύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Αν έχουμε λίγο ακόμα χρόνο, αν θέλετε να θέσετε ερωτήσεις, είτε σε μένα, είτε στα παιδιά, καλύτερα στα παιδιά, γιατί σήμερα είναι ευκαιρία. Λοιπόν, ξεκινάω εδώ. Γεια σας, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν τίθεται ως περιορισμός στις νομικές σχολές, αν ξέρετε, ο μέσος όρος του πρώτου πτυχίου, γιατί έψαξα στο Campus France και δεν μου το έβγαζε. Όχι, δεν θα βρείτε ποτέ αυτό, ότι για να κάνετε ένα μάστερ θέλουν να έχετε στο πτυχίο τουλάχιστον αυτό το βαθμό. Ποτέ, δεν θα το βρείτε πουθενά αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Μια ερώτηση εδώ. Γιατί δεν μετράει μόνο ο βαθμός, καταλάβατε. Κοιτάνε και το βιογραφικό, το lettre de motivation. Είναι ένα σύνολο. Ήθελα να ρωτήσω, οι τιμές που αναφέρατε για τα ενίκια αφορούν τις φοιτητικές αστείες ή ένα σπίτι που ένας ιδιώτης θα εκμισθώσει? Έγραψα στο προϋπολογισμό, νομίζω, 450 επαρχία, φοιτητική αιστεία, ιδιωτική φοιτητική αιστεία, και 700 στο Παρίσι, ιδιωτική φοιτητική αιστεία. Και ωραία, οι δημόσιες είναι δωρεάν, έτσι? Πού? Οι δημόσιες αιστείες. Οι δημόσιες αιστείες πρέπει... δεν είναι δωρεάν, αλλά είναι πάρα πολύ φτηνές. Και πρέπει να έχεις υποτροφία. Για το Παρίσι, ναι. Για τις άλλες πόλεις υπάρχει περίπτωση, αλλά για το Παρίσι, δυστυχώς, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν μερικές ερωτήσεις και στο διαδίκτυο, οπότε Πατριχιά, μια ερώτηση. Αν υπάρχουν μεταπτυχιακά αγγλόφωνα προγράμματα στον τομέα των πολιτικών επιστημών, είναι όλα αποκλειστικά? Βέβαια. Στο Sciences Po. Mm-hmm. Στο Sciences Po, που είναι η Grande École, θα βρείτε πάρα πολλά αγγλόφωνα στο τομέα των πολιτικών επιστημών. Βέβαια. Ωραία, περνάω στις επόμενες ερωτήσεις στην αίθουσα. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω εάν για... τους φοιτητές που έχουν τελειώσει τα ΤΕΗ στην Ελλάδα, προβλέπονται οι υποτροφίες? Είναι ακριβώς το ίδιο. Η Γαλλία δεν ξεχωρίζει ΤΕΗ-ΑΗ. Δηλαδή, όταν τελειώνεται εδώ ΤΕΗ, άλλωστε νομίζω ότι πια δεν ισχύει και εδώ ΤΕΗ. Όχι, υπάρχουν ΤΕΗ ακόμα, ή κάποιοι φοιτητές οι οποίοι τελειώσαν ΤΕΗ και δεν τελειώσαν το αντίστοιχο. Δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες προπτικές με τους απόφοιτους των ΑΗ. Και για το πρόγραμμα υποτροφίων, βεβαίως. Ναι, μπορούν να δεχθούν κάποιον που έχει τελειώσει ΤΕΗ σε ένα ανώτερο, να κάνει υποτροφία, έτσι? Βεβαίως, και να μπει σε μάστερ και να πάρει υποτροφία, βεβαίως. Εγώ απλώς ενημερώνω ότι εγώ είχα υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης από το 1981 μέχρι το 1986 σε Grande École στην Pont-Chaussée, και με βοήθησε πάρα πολύ η γαλλική κουλτούρα. Και κυρίως συνδυάζει κάτι που σπανεί σε άλλες χώρες. Είναι αυτό που λέμε rigueur. Αυστηρότητα, σοβαρότητα και αφοσίωση σε αυτό πραγματικά το οποίο κάνει. Δεν είναι τόσο δύσκολες σπουδές. Το λέω ως προς όλους. Ναι, δεν είναι. Εγώ, που τελείωσα τότε την αρχιτεκτονική σχολή, πήγα στη σχολή πολιτικών μηχανικών και μπόρεσα και τα έβγαλα πέρα. Δηλαδή δεν είναι σε καταπιέζουν. Όχι. Όχι. Απλώς πρέπει να έχεις την ευθύνη να ακολουθήσει το πρόγραμμα όπως είναι. Και οι εξετάσεις δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολες. Όχι, αφού τελειώνουν. Δηλαδή, εγώ είδα ότι όλοι οι Έλληνες, οι υπότροφοι,
όχι όλοι τα Λινόπουλα που πήγαν εκεί διαπρέψανε. Ακριβώς. Δηλαδή ξεχωρίσαν από πολλούς άλλους. Ακριβώς. Άλιστα, ναι. Διότι βρήκανε το έδαφος που εδώ πολλές φορές ας πούμε, ναι, δεν υπάρχει, αυτό της αυστηρότητας αλλά και της σοβαρότητας συγχρόνως. Αυτό ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Και εμείς. Merci. Μια ερώτηση για την κυρία Σαβάρη. Ήθελα να ρωτήσω αν είναι κάτι courant να γίνονται demandes pour M2 και M1 στο ίδιο master. Ναι, γίνεται. Έχετε δικαίωμα να κάνετε αίτηση. Ναι. Ok, mais est-ce que depuis votre expérience à vous, est-ce que ça stigmatise pas la candidature? Non. Όχι, δεν μπορεί να κάνει αυτό κακή εντύπωση αν κάνετε αίτηση και για Master 1 και για Master 2, γιατί δεν είσαστε σίγουροι. Okay. Οπότε, για να εξασφαλίσετε μια θέση σε Master, κάνετε και τις δύο αιτήσεις. Και θα σας πω κάτι που ίσως δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά θα το πω για να σας δείξω πόσο τυχαίο είναι και ρευστό είναι. Έχω δει περιπτώσεις παιδιών που κάνανε αίτηση στο ίδιο πανεπιστήμιο, Master 1 και Master 2. Πήρανε μια αρνητική απάντηση για το Master 1 και μια θετική για το Master 2. Αυτό για να σας αποδείξω ότι δεν μπορείτε να ξέρετε πριν. Πολλές φορές έρχονται παιδιά και με ρωτάνε τι λέτε, θα με πάρουν ή γράφουν και στο πανεπιστήμιο. Γράφουν στο πανεπιστήμιο και λένε θα με πάρετε στο Master 1 ή Master 2. Και λέω, και αν σας απαντάει το πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ κακό. Σε καμία περίπτωση. Και βλέπω και πανεπιστήμια που απαντάνε. Έχω δει πανεπιστήμια που απαντάνε όχι θα σας πάρουμε μόνο Master 1 και όχι Master 2. Αυτό δεν επιτρέπεται. Από τη στιγμή που δεν έχουν δει το ντοσιέ σας, την αίτησή σας, δεν μπορούν να σας απαντήσουν. Τυπικά έχετε τα 4 χρόνια σπουδών, τα ECTS, τα 240 ECTS. Έχετε δικαίωμα να κάνετε αίτηση για το 5ο έτος. Άρα, μην ρωτάτε πριν και μην ακούτε αν σας απαντάνε. Έτσι. Απόδειξη είναι αυτό που σας είπα. Είναι όλα ρευστά. Όπως λέω πάντα ότι στη Γαλλία κανονικά κάνουμε ένα μεταπτυχιακό σε σχέση με αυτό που έχουμε σπουδάσει. Δηλαδή δεν γίνεται, έχω σπουδάσει γαλλική φιλολογία και θα κάνω μάστερ στη ψυχολογία. Το βλέπω πάρα πολλές φορές, απόφοιτους της γαλλικής φιλολογίας που θέλουν να κάνουν μάστερ στη ψυχολογία. Αυτό είναι κάτι στη Γαλλία που κανονικά δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά το έχω δει μία φορά. Μία απόφοιτη της γαλλικής φιλολογίας που μπήκε μάστερ ψυχολογία. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, κάτι είχε στο βιογραφικό, κάτι... Και όμως έγινε. Δηλαδή, στην ουσία τα πανεπιστήμια ό,τι θέλουν κάνουν από τη στιγμή που βλέπουν ότι τυπικά έτσι, έχετε τα χρόνια και τα ECTS. Αλλά μην ακούτε κανέναν που θα σας πει ή αυτό που ακούω ότι στη Σορβόνη είναι πολύ πιο δύσκολο και αυτό. Καθόλου. Κάθε χρόνο στη νομική μπαίνουν πάρα πολλοί Έλληνες φοιτητές στη Σορβόνη. Η Σορβόνη δεν έχει τίποτα διαφορετικό από τα άλλα πανεπιστήμια. Έτσι. Θεωρήστε ότι είναι όλα ανοιχτά. Άλλη ερώτηση. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι προϋποθέτει στο να κερδίσεις μια υποτροφία και οι υποτροφίες στα πανεπιστήμια που είναι τα δίδακτρα δωρεάν σου παρέχουν τι ακριβώς, το να βρεις μια θέση στο σπίτι στις αισθήσεις δημόσιας. Ναι, όταν παίρνεις την υποτροφία από τη Γαλλική Πρεσβεία εκεί, παίρνεις ένα ποσό που είναι περίπου 1.000 ευρώ το μήνα. Τώρα, αν κάνεις ένα μεταπτυχιακό στο πανεπιστήμιο που είναι δωρεάν, αυτά τα χρήματα θα είναι για να ζήσεις. Ωραία. Αν πας σε ένα business school που κάνει 7.000 ευρώ το μεταπτυχιακό, θα σε βοηθήσει για τα δίδακτα. Εσείς θα κάνετε αυτό που θέλετε. Τώρα, για να πάρετε την υποτροφία, να αφήσω την κυρία Σπυροπούλου να σας πει ποια είναι τα κριτήρια για να πάρετε την υποτροφία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επειδή από πέρυσι ξεκινήσαμε να χορηγούμε 36 υποτροφίες συνολικά στους Έλληνες και στις Ελληνίδες που θέλουν να σπουδάσουν στη Γαλλία, κατά πρώτον να πω είναι ένας μεγάλος αριθμός σε σχέση με παλαιότερα και υπήρχαν αρκετές αιτήσεις οι οποίες επέτρεψαν σε 36 φοιτητές Έλληνες από όλη την Ελλάδα να φύγουν τελικά για Γαλλία. Τώρα, ποια είναι τα κριτήρια? Δυστυχώς, ο μέσος όρος πρέπει να είναι πάνω από 7. Ξεκινάω με αυτό.
κάτι. Είναι το βασικό κριτήριο μέσος όρος, γιατί πρόκειται για υποτροφίες αριστείας. Δεύτερον, να μην πρόκειται για μεταπτυχιακό σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εφόσον κάνετε αίτηση για ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σημαίνει ότι υπάρχουν και οι αντίστοιχες, έχετε τα μέσα, έχετε την οικονομική άνεση να φύγετε. Οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε και να χορηγούμε τις υποτροφίες σε μεταπτυχιακά που πραγματοποιούνται σε δημόσια πανεπιστήμια. Αποκλείουμε τα business school, γιατί τα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Επίσης, να πω ότι οι αιτήσεις θα ανοίξουν φέτος από το Μάρτιο του 2023 και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τον Ιούνιο. Οπότε, σας επιτρέπουμε να συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Το λέω αυτό για να κινητοποιηθείτε εγκαίρως και να συγκεντρώσετε και τα πτυχία σας και κυρίως θα χρειαστεί η αναλυτική βαθμολογία και το πτυχίο σας. Αν κάποιοι από εσάς θα πάρουν πτυχίο τον Ιούνιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε ώστε η γραμματεία της σχολής σας να σας χορηγήσει κάποιο πιστοποιητικό εγκαίρως. Το λέω αυτό πάλι γιατί έχουμε δει πολλές περιπτώσεις φοιτητών που δυστυχώς δεν καταλήγουν να πάρουν την υποτροφία γιατί δεν έχουν προμηθευτεί αυτό το έγγραφο. Πολλές φορές δεν φταίνει οι φοιτητές, έχει να κάνει και με το ελληνικό δημόσιο σύστημα. Προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά πολλές φορές δεν είναι εφικτό. Τώρα, το τρίτο κριτήριο έχει να κάνει και με το αντικείμενο σπουδών. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Οπότε θέλουμε να δούμε ποιο είναι το αντικείμενο σπουδών και την επιστολή κινήτρων. Αυτό που αναφέρθηκε και στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Σαβαρή, αξιολογούμε και την επιστολή κινήτρων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά ο μορφωτικός ακόλουθος θεωρεί ότι από εκεί πηγάζει το ενδιαφέρον και εκεί παίρνουμε τις σημαντικές πληροφορίες για το πόσο σοβαροί είστε και για το πόσο όντως είστε, έχετε το κίνητρο να υλοποιήσετε τις σπουδές σας στη Γαλλία. Έχετε το κατά νου. Δεν υπάρχει συνέντευξη. Για να καταλάβετε ότι από τον φάκελο αξιολογούμε το προφίλ σας και την προσωπικότητά σας. Αυτό που λέω συνήθως σε πολλούς φοιτητές είναι ότι ο φάκελός σας αυτός είναι η διαφήμισή σας. Οπότε φροντίστε έτσι ώστε να παρουσιαστείτε. Και θα το πω λίγο εμπορικά, να πουλήσετε τον εαυτό σας. Θετικά να πουλήσετε. Γιατί και με την επιστολή κινήτρων είναι αυτή που θα σας ξεχωρίσει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού και είναι αυτή που θα σας δώσει, αν θέλετε, το προβάδισμα και το letter d'admission που λέμε εμείς. Την επιλογή από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο. Είναι δύο διαβατήρια, το letter de motivation και το CV. Σας το ξαναλέω. Είναι τα δύο μόνο δικαιολογητικά που σας διασφαλίζουν. Αν αυτά τα δικαιολογητικά είναι καλά διαμορφωμένα και προετοιμασμένα, σας δίνουν το OK για την είσοδό σας στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο. Ωραία. Μία ερώτηση στα κοινωνικά δίκτυα έχουμε. Αν υπάρχουν όντως μεταπτυχιακά αγγλόφωνα στην αρχιτεκτονική, καθόλου ή λίγα. Αγγλόφωνα στην αρχιτεκτονική, αν είναι, θα είναι ελάχιστα. Το ίδιο απάντησα και εγώ, αλλά μου είπα να κάνω τη διευκρίνηση. Ναι. Μπορεί, αλλά δεν θα είναι πολλά. Δεν θα έχετε μεγάλη ποικιλία. Ναι, μόνο στην μηχανή. Ίσως ακόμα μία-δύο ερωτήσεις. Ναι. Γιατί θα πρέπει να κλείσω. Είναι συνέχιση της ερώτησης που ήδη έχει γίνει. Πιστεύετε ότι υπάρχουν εκτός από Sciences Po αγγλόφωνα masters για Science Politique? Μπορεί σε κάποια πανεπιστήμια, τα αγγλόφωνα δεν είναι μόνο στη Grande École. Θα το δείτε σε αυτό που σας έδειξα, το catalog, το program taught in English. Είναι καλύτερα να το δείτε σε αυτό. Ναι, υπάρχουν και σε πανεπιστήμια, Sciences Po πανεπιστήμια που θα έχουν στα αγγλικά. Βέβαια, όχι μόνο Sciences Po Paris. Merci. Ρωτούν στα κοινωνικά δίκτυα αν μπορούν να δοθούν τα στοιχεία των 5 φοιτητών που έχουν μιλήσει. Τότε, αν συμφωνείτε, αλλά θα πρέπει να μου γράψετε ένα mail στο mail που ήταν στο... ή γράφετε στο Γαλλικό Ινστιτούτο ή στο mail που σας έδειξα πριν για να μου ζητήσετε το mail του συγκεκριμένου φοιτητή, να ρωτήσω αν συμφωνούν και πιστεύω ναι, έτσι θα γίνει. Mm-hmm. Άλλη ερώτηση. Γεια σας, ήθελα να ρωτήσω.
πάνω σε κάτι που είπατε εσείς. Αν τελειώσεις, εγώ θα τελειώσω κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνι από την αρχιτεκτονική. Και ήθελα να ρωτήσω αν επειδή, ας πούμε, οι ορκωμοσίες μπορούν να γίνουν μετά από ένα χρόνο. Το δεν έχει σημασία. Ναι, εννοώ ότι το πτυχίο, δηλαδή αν εγώ τελειώσω, ας πούμε, τον Ιούνι, πώς μπορεί, αν έχετε βεβαίωση περάτωση σπουδών, είναι εντάξει. Αυτό δηλαδή. Δεν χρειάζεται το πτυχίο. Ότι δεν είναι υποχρεωτικό το πτυχίο, αρκεί να υπάρχουν οι βαθμοί, ας πούμε, ναι, όλο ότι, το μαθημάτων. Βεβαίωση και ότι έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας. Αυτό, σαν μια υπεύθυνη δήλωση, ναι, ας πούμε. Okay, αυτό. Ωραία. Ίσως τελευταία ερώτηση, γιατί ξεπεράσαμε λίγο την ώρα και θα πρέπει να. Ήθελα να ρωτήσω πιο πολύ τα παιδιά που μίλησαν, αν θεωρούν εφικτό να εργάζεται κανείς ταυτόχρονα με τις σπουδές, σε περίπτωση που δεν έχει υποτροφία για να μπορεί να. Α, ωραία. Είναι εφικτό να εργάζεται κανείς παράλληλα με τις σπουδές. Ποιος θέλει να απαντήσει? Ελένη. Για παράδειγμα, στο μάστερ, επειδή είναι πολύ απαιτητικό, εγώ που έκανα και master professionnel και είχα και το στάζ μετά και επομένως και το να βρεις το στάζ είναι και αυτό μια επιπλέον απαίτηση, είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι ανέφικτο, γιατί ακόμα και αν το πάρουμε και από άποψη χρόνου, μπορεί τα Σαββατοκύριακα να είναι διαθέσιμα για να δουλέψει κάποιος, αλλά για παράδειγμα στην καθημερινότητα στην εβδομάδα, πέρα από τις πολλές ώρες που έχει στο πανεπιστήμιο και μετά στο στάζ, είναι και η πτυχιακή, είναι το διάβασμα για τα μαθήματα. Γενικώς είναι πολύ απαιτητικό για το μεταπτυχιακό τώρα. Και εγώ δεν θα είναι έλεγα ανέφικτο, ότι αλλά το να κάνει κανείς λίγο babysitting δύο βραδιές την εβδομάδα, αλλά πιο πολύ, Κώστα, εσύ. Να συμπληρώσω ότι στο Master 2 σίγουρα δεν γίνεται, υπάρχει και το στάζ. Αλλά αν κάνεις Master 1, δίνονται οι ευκαιρίες. Τώρα, αν είναι καλό ή κακό, είναι μια άλλη κουβέντα. Δίνονται ευκαιρίες να δουλέψουν οι φοιτητές μες στο πανεπιστήμιο. Έχω κάποιους φοιτητές από αραβικές χώρες, για παράδειγμα, που δουλεύουν στην Κρούς, μέσα στα εστιατόρια. Οπότε διευκολύνει αυτό. Κάνεις τα μαθήματά σου, πετάξεις, δουλεύεις στο εστιατόριο, τρως και όλο στο εστιατόριο και βγάζεις ένα χαρτζιλίκι. Στις βιβλιοθήκες υπάρχουν κάποιοι δομείς. Ναι, υπάρχουν δουλειές που είναι όχι από το πανεπιστήμιο, από το Κρούς, δηλαδή γενικά, ναι, από το σύστημα. Ναι, υπάρχουν. Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι full time, είναι γιατί είναι ανάλογο. Υπολογίζουν ότι οι φοιτητές μπορούν μόνο κάποιες ώρες. Είναι πάρα πολύ καλές περιπτώσεις, βέβαια. Ναι. Ωραία. Να συμπληρώσω μπορώ και εγώ ότι υπάρχουν και διάφορα job étudiant, αλλά στο πλαίσιο του Master 2 είναι αρκετά δύσκολο. Στο Master 1 ίσως πιο εύκολα. Και μετά η πρακτική που γίνεται για 6 μήνες στο stage είναι υποπληρωμή. Mm-hmm. Υπάρχει ανταμοιβή. Δηλαδή, εμείς στην πρακτική μας πληρωνόμασταν τον μισό του κατώτερου μισθού, αλλά ήταν 560 ευρώ το μήνα. Επομένως, είναι ένα αρκετά καλό ποσό, τόσο ώστε κάποιος να πληρώσει ένα μεγάλο μέρος του ενοικίου του. Για δουλειά είναι λίγο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον υπάρχει αυτή η παροχή όταν υπάρχει. Είναι υποχρεωτικό πια στη Γαλλία όταν κάνετε στάζ που ξεπερνάνε τους 2 μήνες, είναι υποχρεωμένοι να σας πληρώσουν. Αυτά τα 500 ευρώ είναι κάτι, βέβαια. Ωραία. Ναι, θα σίγουρα ολοκληρώσουμε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που ήρθαν εδώ να μοιραστούν την εμπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία ερώτηση. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, να το ακούσουν λίγο οι φίλοι μας που μας έκαναν τις σχετικές ερωτήσεις. Είναι καλό, στείλτε όσοι δεν λάβατε απάντηση ένα προσωπικό mail στην κυρία Σαβαρή και θα σας απαντήσουμε άμεσα. Ναι, είναι καλύτερα. Γιατί απαντήσαμε σώζοντας να δουν περισσότερες ερωτήσεις. Ναι, ναι, δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε τώρα όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.